Στο όμορφο Μελιδόνι, φίλες και φίλοι, σήμερα θα γίνει η παρέα μου. Σε αυτό το ωραίο χωριό του Αποκόρωνα θα σας ξεναγήσω να δούμε ομορφιές. Ο Βασίλης ο Κοντεζάκης, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου, θα με ξεναγήσει στο χωριό του. Πάμε να τον συναντήσω. Και πολύ καλημέρα, Βασίλη μου. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Μελιδόνι, το Αποκόρωνα. Εδώ σας καλωσορίζουμε στην είσοδο σχεδόν του χωριού, στο συγκεκριμένο αυτό σημείο, διότι το Μελιδόνι, όπως πολύ καλά ξέρεις, κουβαλάει μεγάλη ιστορία και θέλω να σου δείξω αρκετά πράγματα, οπότε θα ξεκινήσουμε. Τα αφήνω σε σένα, ένα πραγματικά ιστορικό χωριό και θα τα μάθουμε στην πορεία. Αλλά όμως είναι και το μπαλκόνι του Αποκόρωνα. Το μπαλκόνι του Αποκόρωνα έχει θέα από παντού. Και έχει θέα προς όλο τον Αποκόρωνα, εννοείται. Και μάλιστα αυτή τη φράση, το μπαλκόνι του Αποκόρωνα, είναι και σε μαντινάδες, είναι και λέγεται 100 χρόνια τώρα. Μα και εγώ από κάπου το άκουσα που θα έρθω σήμερα. Τους λέω, θα πάω Μελιδόνι, να ξέρεις, πας στο μπαλκόνι μου, λένε το Αποκόρωνα. Ωραία. Το βάζουμε λίγο στην άκρη του μυαλού μας, θέλω να ακούσω τέτοια μαντινάδα. Θα βρεις εσύ, δεν ξέρω από πού. Θα ακούς πολλές σήμερα. Και συνεχίζουμε. τέλεια. Ανέβει στα 1250 μέτρα, φίλες και φίλοι. Ορεινά, Βασίλη μου. Και νομίζω ότι επιβεβαιώνεται η πρώτη μας κουβέντα. Έτσι, το μπαλκόνι του Αποκόρωνα. Είμαστε σε υπέροχη θέα. Εδώ είμαστε στα 1250, που λες, περίπου μέτρα υψόμετρο. Η περιοχή εδώ, αριστεία, για τους Μελιδονιανούς είναι πολύ σημαντική, γι' αυτό και σε έφερα σαν πρώτη επίσκεψη εδώ. Εδώ μπροστά μας είναι το εκκλησάκι του προφήτη Λία, που χτίστηκε με δαπάνες και με προσωπική εργασία των Μελιδονιανών, αποκλειστικά. Περίπου το έτος 2000, τέλειωσε το 2002 που εγγενιάστηκε. Αλλά πέρα από το εκκλησάκι, όπως θα είδες, έχουμε και άλλες εγκαταστάσεις, διότι εδώ φιλοξενούμε 19 του Ιούλη κάθε χρόνο παραμονή του προφήτη Λία, κάνουμε πανηγύρι και έρχονται πάρα πολλοί προσκυνητές και επισκέπτες. Είναι ξακουστό πανηγύρι και γι' αυτό και το κόσμο. Ακριβώς, παρόλο τη δυσκολία της διαδρομής, αλλά η αξία και ενός τόπου ίσως είναι και από τη λίγο δυσκολία που κάνει ο επισκέπτης. Ακριβώς. Πέρα λοιπόν από την εκκλησία, έχουμε μαγειρία εδώ, έχουμε ψυγείο, έχουμε ψυκτικό θάλαμο, αποθήκες. Υπάρχει ένα παλιό μητάτο το οποίο έχουμε αναπαλαιώσει, το οποίο χρονολογείται από την εποχή πριν το 1821. Και έχει αναπαλαιωθεί. Έχουμε τυρόκουμο. Και γενικά εδώ η περιοχή ήταν η ψυχή των Μελιδονιανών του προηγούμενου και του παραπροηγούμενου αιώνα. Γι' αυτό σε έφερα εδώ. Είναι για μας ένα τοπόσημο, ο προφήτης Ηλίας. Συγκεκριμένα εδώ η περιοχή έχει διάφορα τοπονύμια βέβαια, αλλά το συγκεκριμένο σημείο λέγεται του Μεμέτη Καλύβα. Γιατί?
Και γιατί λέγεται του Μεμέτη Καλύβα, διότι εδώ ο ήρωας ο Σύφακας, ο πολύ γνωστός Σύφακας, είχε φέρει την εποχή που εξολοθρεύανε τους γενίτσαρους του Αποκόρωνα. Ο Σύφακας, όπως ξέρεις, ήταν αρματολός, ήταν χαΐνης και ουσιαστικά έκανε ανταρτοπόλεμο πριν το 1821. Αυτός και αρκετοί από τους Μελδονιάνους που ήταν στην ίδια ομάδα. Αυτοί λοιπόν είχαν ως ορμητήριό τους εδώ την περιοχή. Μάλιστα. Για μας έχει δηλαδή ιδιαίτερη και ιστορική αξία. Ο Σύφακας λοιπόν αυτός σε κάποια επιδρομή που έκανε στο νιό χωριό στους Αγάδες και έσφαξε κάποιους Αγάδες στο νιό χωριό τους Σεραϊλίδες, αν θυμάμαι καλά λεγόταν αυτή, ήταν ένα παιδί μικρό σε ηλικία το οποίο το λυπήθηκε. Δεν το ήθελε να του χαρίσει τη ζωή. Βέβαια, αυτό είχε πολλές συνέπειες μετά αυτές οι ενέργειες, αλλά εμείς ίσως δεν μπορούμε να αντιληφθούμε κιόλας πώς ακριβώς ήταν οι συνθήκες. Ήταν πολεμικές και άγριες συνθήκες εκείνη την εποχή. Είχαν και οι χριστιανοί τραβήξει τα πάνδυνα ουσιαστικά με την καταπίεση των γενίτσαρων σε όλη την Κρήτη και εδώ στο Μπεδινό Αποκόρωνα. Λοιπόν, πήρε το παιδάκι, να κλείσω την ιστορία. Πήρε το παιδί αυτό, το έφερε εδώ και το έβαλε φαμέγιο, όπως λέγανε τότε. Ναι. Βοσκό. Τον βοηθούσε εδώ στην κτηνοτροφική του δραστηριότητα. Γιατί οι άνθρωποι ζούσαν τότε αποκλειστικά, όπως καταλαβαίνεις, από την κτηνοτροφική δραστηριότητα. Και έμενε εδώ λοιπόν το παιδάκι αυτό και ήταν ο Μεμέτης. Όπως λέμε κοινά, όλοι το λέγανε Μεμέτη, δεν ξέρουμε πώς ήταν το όνομά του. Το παιδάκι αυτό βέβαια όταν πήγε 15-16 χρονών, έφυγε. Έφυγε. Σηκώθηκε και έφυγε. Λοιπόν, τάξε από εδώ, έφυγε βέβαια, δεν του κάνανε τίποτα. Και για να κλείσω την ιστορία, δυστυχώς αυτή είχε μια τραγική συνέπεια η ιστορία αυτή, διότι όταν πλέον ήταν ενήλικας στα Χανιά, είχαν κατέβει 4 Μελδονιανοί πολέμαρχοι της εποχής και είχαν κατέβει το 1818 στα Χανιά και στο καλέ καπίσι είδε την πιστόλα του πατέρα του, την κρατούσε ένας Μελδονιανός, ήταν από την ευρύτερη οικογένεια του Σύφακα 4 άτομα, τους κατέδωσε αυτό το παιδάκι ο Μέτης, δυστυχώς, και τους κρεμάσανε αυθημερών σε μια μουρνιά στο καλέ καπίσι. Και τους 4. Τέσσερις άντρες από 18 μέχρι 35 ετών. Γι' αυτό λέω ότι είχε τραγική ιστορία. Τέλος πάντων, αυτές τις ιστορίες εμείς τις μαθαίνουμε από μικρή εδώ στο χωριό. Είναι και για πάρα πολλούς λόγους, τέλος πάντων, για μας εδώ ήταν το πόσιμο, έτσι και ο πολιτιστικός σύλλογος, γιατί αυτό ανεγέρθηκε με τα έξοδα μέλη των Μελδονιανών, αλλά με ευθύνη και με πρωτοβουλία του πολιτιστικού συλλόγου Μελδονιανών, το Απάνω Νερό λέγεται ο σύλλογός μας. Το Απάνω Νερό είναι μια τοποθεσία φυσικού κάλους ακριβώς πίσω από εδώ, που έχει ένα τεράστιο πλατάνι, ένα τεράστιο πλατάνι και βγαίνει νερό, το οποίο ίδρευε όλη την κτηνοτροφική δραστηριότητα των Μελδονιανών. Των άλλων και των αλωνών, των όμορων περιοχών, είναι προς τις Χώσες εκεί. Οπότε και αυτό είναι το πόσιμο. Για μας δηλαδή εδώ είναι περιοχές οικίες, γιατί τους ακούγαμε από τους παππούδες μας, από τους μπαμπάδες μας, ιστορίες. Κατάλαβα, και άλλη μια ιστορία αριστεία μου να σου πω εδώ. Εδώ, στην Επανάσταση του Δασκαλογιάννη, εδώ που βλέπεις, εδώ που φαίνεται σαν υψίπεδο, στην Επανάσταση του Δασκαλογιάννη, στρατοπέδευσε ο Δασκαλογιάννης, γυρίζοντας από τη Μαλάξα που πολεμούσε, ένα μήνα και τον τροφοδοτούσαν οι Μελδονιανοί, ο πατέρας του Σύφακα, ο γνωστός Κωνσταντούλας, που δεν είναι τόσο γνωστός στην ιστορία, αλλά και αυτός ήταν πολέμαρχος. Ήταν λοιπόν στην ομάδα του Δασκαλογιάννη και στρατοπέδευσε ο Δασκαλογιάννης πριν την επανάσταση, την τραγική επανάσταση του 1770, εδώ σε αυτό το σημείο που βλέπεις. Μάλιστα. Επίσης, τρίτο. Γιατί έχει πολλή ιστορία, σου λέω, το Μελιδόνι και δεν μπορώ να μην τα αναφέρω. Μελιδόνι Αποκορών. Είμαι σε τέτοια θέση, το Μελιδόνι Αποκορών φυσικά, είμαι σε τέτοια θέση που δεν μπορώ να μην τα αναφέρω, κάτι σύντομο. Είχε φτιαχτεί, γιατί είναι διαχρονική η προσφορά του Μελιδονιού στους απελευθερωτικούς αγώνες, το 1940, ένα μήνα μετά που μπήκαν οι Γερμανοί, ένα μήνα μετά, η πρώτη αντιστασιακή ομάδα που φτιάχτηκε, θα το έχετε ακούσει όλοι, ήταν στον Αποκόρωνα. Εδώ λοιπόν είχε φτιαχτεί, στην Ασίγωνια συγκεκριμένα, είχε φτιαχτεί, εδώ υπήρχε μία ομάδα, ήταν από τους πρώτους Μελδονιανοί και εδρεύανε επίσης εδώ. Απέναντι, αν βλέπεις, του Βολά το Τσουνί, το λένε, απέναντι, είχαν το φυλάκιο και το παρατηρητήριο και εδώ εδρεύανε. Θέλω να σου εξηγήσω με όλα αυτά, ότι για μας εδώ αυτός ο χώρος, η ψυχή του Μελδονιού πραγματικά χτυπάει εδώ. Και η αγάπη. Και η αγάπη.
Να σου γνωρίσω τώρα, δίπλα μου, κάθεται ο Μάρκος ο Μαρινάκης. Κατά το ίμιση Μελδονιανός. Ναι. Αλλά. Ο περισσότερος. Αλλά στην ψυχή είναι φουλ Μελδονιανός. Φουλ. Διότι είναι τα θερινά του χυμαδιά εδώ γύρω. Από καρδιά μας. Τα θερινά του χυμαδιά είναι κτηνοτρόφος στο επάγγελμα μια ζωή. Είναι ατόφιος, ο γνήσιος, ο Μάρκος μας. Όλο τον Μελιδόνι τον αγαπά. Και εμείς σας αγαπούμε, ναι. Και ήταν από ο καταλληλότερος καρδιά να έρθει εδώ. Εγώ να έρθω να τον ευρώ. Και εμείς σας αγαπούμε, Βασίλη, από καρδιά και το ξέρετε. Με καθαρά αισθήματα, όπως τα δεχτήκαμε από τη γονέα μας, τα συνεχίζουμε όσο μπορούμε. Όσο μπορούμε, γιατί και εσείς μας υποστηρίζετε, παρόλα που θα το ξέρω νομό στο νομό σας, με την αγάπη σας και με την καλοσύνη σας. Κι είναι οι πόρτες σας πάντα ανοιχτές για τον Πατατούκο και εγώ, για την Πατατούκηδα. Και πιστεύω κι εγώ, όποιοι περάσετε από το Ρέθεν μου και από την πόρτα μας, ό,τι μπορούμε κατά δύναμη. Στα σπίτια σας μπαίνομαι με καθαρή καρδιά και αισθάνομαι έστω και καθαρή ατμόσφαιρα και μας έχετε δώσει την καλοσύνη σας και την αγάπη σας, την παλιά σχολή. Να τα ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Όπου με λάθος να με διορθώσεις. Το χωριό το αγαπούμε και θα τα αγαπούμε. Αριστεία και τα αγαπώ καλιά. Όλη η οικογένεια των Πατατούκηδων τα αγαπούμε καλιά τη γιαγιά μας στο χωριό, από το ίδιο μας χωριό. Από το Γεράνι τα αγαπούμε. Και όπου για κάτω, δεν τρέπομαι να το πω, μας ανάθερψε το ψωμί. Πάει από το 1957 που βγήκα από το δημοτικό σχολείο. Ήρχομαι από το Ρόζο με τον Κακομύρη, τον αφαιρώνουσα με τα οζά, με τα πόλια. Ξυπόλυτη ήρχομαι στον Επαϊγό, λέω την αλήθεια. Δεν τρέπομαι να πω, το Μελδονιανό ψωμί μας ανάθερψε. Και το λέω από καρδιά. Δεν το λέω ότι θωρώ το συγγενή μου, τον Βασίλη, σου λέω την αλήθεια. Οι πόρτες του χωριού ήταν πάντα ανοιχτές και πιστεύω είναι ακόμη. Τα κακά χρόνια επαήρχονταν και μαζόνα αντιμαλωτήρα, ξύλα. Κάθε μέρα πάει που είχαμε μετά το 2-3-4 άτομα με τσιγαλιάρου να μας εφέρουν ξύλα, να μας βοηθήσουν στο τυροκομείο, να μας ελαλούν τα οζά. Από καλοσύνη, όχι να τι πληρώνουμε τους ανθρώπους. Ναι. Ατόφιοι, θεοκάθαροι άνθρωποι. Και εμείς ότι μπορούσαμε πάει στο Μητάτο, ήταν κακά χρόνια. Σίγουρα. Πολύ κακά χρόνια. Είχαμε ένα μπάρμπα, τον μπάρμπα μου στον Κατέρο Γιάννη, του Σπύρο τον πατέρα. Και μάθαμε πολλά πράγματα αριστεία. Και στην τρόπη ζωή, γιατί είχαμε την κακή τύχη να ποθάνε ο πατέρα μας νέος. Και μάθαμε πάρα πολλά πράγματα. Μας ορμήνευε, μας είχε σαν τα κοπέλια του. Εγώ μου ορμήνευσε πολλά πράγματα στην τυροκομική. Ήταν ο πρώτος τυροκόμος και να την εποχή έπαει. Ο Κακομύρης ο μπάρμπα μου, όχι να πάει στο σχολείο, αυτοδίδακτος ήτανε. Ναι. Την τυροκομική, το καλύτερο τυρί έβγανε. Ναι, εμάθαμε πολλά πράγματα, μας έμαθε να σεβομέστανε τον τόπο. Άκου να σου πω, είδα μου πένε. Μου λέει Μάρκο, είπα που ήρθατε στον ξένο τόπο, ότι μπορούμε θα σας βοηθήσω. Αλλά άκουγε Μάρκο να σε πούμε ο μεγαλύτερος. Ναι. Έπαε μπορεί να βγάλει χίλιες καλές. Γιατί είσαι ξένος. Δίθεν ξένος. Αλλά μισή κακή να βγάλεις, τσίχασες όλες οι καλές. Όλες με τα κακές, Μάρκο, θα είσαι προσεκτικός, θα είστε προσεκτικοί. Θα κάνετε τα βήματά σας σιγά σιγά. Όποιος δεν σας επηρεάζει, δεν θα τον επηρεάζετε. Μην πανάρθουνε κοπελιές, πάει στη μαλωτήρα και γυναίκες να ακούσω πως επηρεάξετε. Δεν θα ξανάρθετε από το πετρί το ποτάμι και πέρα. Και το λέω ξανά, λέει. Δεν πιστεύω να έχουν οι χωριάνοι παράπονο. Μας εσέβονται, μας αγαπούνε και εμείς ό,τι μπορούμε. Από καλοσύνη βέβαια, τη σεβομέστανε. Και όποιος θέλει να πει κάτι κακό για την Πατατούκηδα, θα μου το πει μπροστά μου. Για να το πει ψώματα. Η Πατατούκη είναι εξακτουστή στην Κρήτη, εξοχής, έχω να πω εγώ. Αριστεία, είμαστε για την ανθρωπιά σας. Αλλά ό,τι αισθάνομαι το λέω με την καθαρή μου καρδιά. Εμένα με συνεπέρνει η αγριάδα της Μαδάρας. Ανεβαίνοντας παρατηρούσα. Είναι το φυσικό τοπίο, είναι τι απίστευτο. Τι υπέροχο. Η φύση που λες μας σε κάνει, η Μαδάρα έχει και καλά, έχει και δύσκολες καταστάσεις. Η Μαδάρα είναι καλή από τον Απρίλιο και ύστερα, όσο σε δα, μη σε πιάσει να σαν έμπρος. Είναι καλή, αλλά να την ξέρεις, να την αντέχεις. Είναι πολλά, δεν είναι... Είναι αλλιώς, αριστεία, αλλιώς είναι να βιώνει μια κατάσταση και αλλιώς ακριβώς να τη δωρείς από έξω. Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Να σε πετρώνει το χιόνι. Και πού αυτό το τελευταίο το χιόνι και κατσιφαρά, για μας τη Βοσκούς λέω. Ναι. Για να σε πιάσανε μοστρόβλες όπου με πιάσαν εμένα στο σελί του Κατσιβέλη πρώτα 2-3 χρόνια. Παιδιά, εγώ δεν τρέπω να πω πως εμπονήθηκα. Όπως καταλαβαίνεις, ακόμη πιο ψηλά είναι το σελί του Κατσιβέλη. Τα πρόβατα
Είναι ορνικά που λέμε. Ορνικά. Ξέρεις που είναι το Κατσιβέλι? Αυτό ήταν ο πολίτης Μαδάρα πίσω. Σπάγνες, σπάγνες. Τι σπάγνες είναι αρτία, τι σπάγνες. Δεν με πιάνει απ' λες ένα ανεμοστρόφιλος. Δηλαδή ανεβαίνεις κύριε Μάρκο μου εκεί πάνω. Βέβαια ανεβαίνει. Και ο Βοσκός είναι, θέλει να πει, είναι η ζωή του, η βοσκική ζωή, είναι δύσκολη. Πάρα πολύ. Δεν είναι ειδικά στα βουνά. Δύσκολη. Δεν λέμε για τη βοσκική ζωή που είναι στο γκάμπο. Όταν έχει ο άνθρωπος, όπως το πω ίδιος, αλλιώς να το βιώνεις, αλλιώς να το επισκέπτεσαι όπως εγώ τώρα και συναντάω για να μου περιγράψουν. Και πάλι βλέπω τη δυσκολία ακόμα και για να το φτάσεις εδώ. Ακόμα και για να σταθείς εδώ. Κατά πόσο... Δείτε με πώς έχω ντυθεί, πώς αφορώ. Και δείτε και τον κύριο Μάρκο. Δηλαδή όλα έχουν σημασία. Έτσι δεν είναι? Ασφαλώς. Είναι πολύ δύσκολο. Και κατά πόσο την παλιά εποχή, δεν ξέρω αν το έπιασε αυτό που είπε, ότι ό,τι γινόταν εδώ και ό,τι δραστηριότητα γινόταν, ερχόταν οι άνθρωποι με τα πόδια. Του Πλατσίδα Αντώνια που λες η γυναίκα, είμαστε κοπέλια εμείς. Ναι. Εσήκωνε τη μαλωτήρα, ζόρις από πέ. Από το γύρο το βρυσί το λένε και απέναντι το βρυσί. Έπαει το λένε στα πάνω μητάτο και το λένε στο μελισσόκηπο. Η μαλωτήρα τότε, σας όπως είναι η καλοκοιμητέ, ήταν η μαλωτήρα. Και σήκωνε τα τσουβάλια τη μαλωτήρα, από πάει στον όμοντζι και την κατέβανε στο πόδια. Με τα πόδια. Γυναίκες. Με τα πόδια. Γυναίκα. Οι γυναίκες εποχής. Σκληρή ζωή. Πολύ σκληρή. Αλλά να σου πω και το άλλο αριστεία. Μπορεί να ήταν εμπρέ σκληρή ζωή, αλλά οι άνθρωποι ήταν εμπρέ πολύ δεμένοι. Πολύ αγαπημένοι. Έπα έρχονται στο μητά το γιο της τέσσερις βοχή. Ή στο πυργείο σαν το λόμο άλλοι γιο της τέσσερις. Έπα σιγούρες δυο τρία τέσσερα μητάτα και φεύγαμε. Απίστελα στη ρέπτα όσα τα φυλάξαμε την παραμονή του Άι Παύλου. Ναι. Γιορτάζουν από πίσω είναι μια εκκλησία. Υπάρχει και κάνει πανηγύρι για τις γούρνες. Ναι, τα φυλάσαμε και πιέναμε ώρες βραδιές έπα, ώρες στις γούρνες, ώρες στο πυργί. Όλα σε πάει στη γούρνα, ήταν πέντε ξεμητάτα τόσο, σαν νεαροί ήταν και αμάνα τη συντέκνη και αγιάδες, τέλος πάντων. Και πιέναμε από τη μια μπάντα στην άλλη. Να θέλουμε να κουρέψουμε, εβοήθανε μια μπάντα την άλλη. Την άλλη μέρα, μια μέρα κουρεύουμε εμείς, την άλλη μέρα στο Τσεπέλι, την άλλη μέρα ο Σαντολό μας ο Ντουρουντούς. Ακόμα εβοήθανε έτσι είναι, ακόμα είναι. Ήτανε πολύ δεμένοι. Δεν είχαμε, γιατί έπρεπε να κατεβεί τη βδομάδα ένα από πάει από το κάθε μητάτο. Να πάει να πάρει ψωμί, να πάρει δίδια τροφής. Ψωμί το περισσότερο. Εμείς είχαμε τη συγχωρεμένη τη Γιαννούλα, και είχε το φούρνο και κατέβαινε Αντρέα μας, θα τη βάστανε, γιατί κατέβαζε δυο φορές την εβδομάδα τη μυζήθρα με τη Αθωτήρης, στο Απεμόνια και στο Μελδόν και ήρθε τον κουνιάδο μας και τα έπιανε στα Χανιά. Και έπιανε Αντρέα μας από τη συγχωρεμένη τη Γιαννούλα και του φόρτωνε το τελάρο ψωμιά. Και ο Αντρέα μας έβαλε στο σακούλι του και για μοίρασμα όσοι βοχή ήταν ΠΑΕ και πολλές φορές ο γέρο και αγιάσω. Μένανε στα μητάτα, μόνιμα. Εμένα στα μητάτα. Εμένατε μόνιμα, δεν πήγαινε, ερχόταν. Δεν πιένομαι. Εγώ ήρθα ΠΑΕ μια χρονιά όταν επόθανε ο Κακομοίρης αφέντη μου. Στις 14 Απρίλη και έφυγα τις 20 του Νοέμβρη και δεν κατέβηκα από εκεί και κάτω. Η Κακομοίρα η απλά μου φέρνε τα ρούχα μου πάει. Και... Μια που αναφέρεσαι στην κτηνοτροφική ζωή εδώ της περιοχής. Πες μας πόσα μητάτα ήταν εδώ και ποια μητάτα ήταν. Εμείς ξέρουμε αυτό εδώ το μητάτο στο Μεμέτη την Καλύβα, ναι, το γνωστό. Ναι, ναι. Πες μας και τα υπόλοιπα. Εμείς όταν πρωτόρθαμε ΠΑΕ ήταν τούτονε το μητάτο τον Καρτέριδο του Μεμέτη Καλύβα. Και το αναστηλώσαμε ότι μπορούσαμε και του πήρε ο πατέρας Εμπάρομο Καρτερογιάννης. Ήταν και το απάνω μητάτο από στέλνουν οι Μελδονιανοί. Μελδονιανοί και Πεμονιανοί. Θυμούμε τον γέρο Δαμπέ, την κοπέλη βέβαια, και τον γέρο Νταμουλή. Θυμούμε και έκανανε μητάτο. Ύστερα σε κι δύο χρόνια, ένα-δύο χρόνια, ήρθε και ο Μαραγκός ο συγχωρεμένος με τον γέρο Κοκογιάννο Γιώργη στο απάνω μητάτο και παίρνουν το γάλα. Ούλησε το βοσκό το Μελδονιανό και το πυροκομούσανε. Το μας το πλευρώναν το γάλα. Έκανα για δύο-τρία χρόνια και ύστερα δά αρχίξανε και. Εμείς συνεχίζαμε πάει το μητάτο και πήγα και στο απάνω μητάτο μια φορά τα μοναστηρικά όσο ο Πλατσίδα Αντρίας απτάχανε. Άλλο σε βιτσιλές πες μας, ποιος ήτανε. Αυτοί πιέναν οι παλιοί βοχοί, οι Μελδονιανοί και καλούσανε βέβαια και από όξο βοσκούς, τσιμπουμπράλιδες από ακούσει από τη Μαλάξα. Γιατί δεν συμπλήρωναν το χωριό, είχαν λίγα οζά, ήταν κακά χρόνια.
και φέρναν και από ξοβοσκούς και συμπληρώναν και κάνανε μετά. Το ήταν οι καρτέρδες, ήταν ο Μπάρμα Μονσαντώνης, ήταν ο Γέροντα Μουλής, λίγα ο Ζαθατάχεν, οι Νεύριδες, ο Νευροκοστής, από ό,τι θυμούμαι λέω εδώ εγώ. Ναι, γιατί πιο παλιά ήταν και άλλοι. Και άλλοι πιο παλιά. Και οι Πλανάδες Ακροτηριανοί ήταν στο Ναι, οι Πλανάδες, μπράβο. Ήταν πάει γράφει το όνομά των σε ορισμένες πλάκες και το γράφει Πλανάδες. Και πρέπει να αναφερθούμε στις Βιτσιλές, ναι. Διότι οι Βιτσιλές είναι ένα κατασκεύασμα το οποίο είναι ίσως το μεγαλύτερο στα Λευκά Όρη, ναι, ναι. Σε ύψος είναι διόρροφος ο κούμος. Ναι, ναι. Είναι ένα φανταστικό κατασκευασμά, το έχει, και, έχει γραφτεί και στη βιβλιογραφία αυτό, το έχουν αποτυπώσει. Και σίγουρα αυτό το πράγμα τα επόμενα χρόνια είμαι σίγουρος ότι θα μπει και, και στο απόθεμα ας πούμε στο πολιτιστικής κληρονομιάς. Mm-hmm. Είναι πραγματικά κυκλόπιο το κατασκεύασμα εκεί στις Βιτσίλες και αξίζει ίσως κάποια στιγμή και να το επισκεφτείτε κι εσείς. Εμείς το έχουμε επισκεφτεί φυσικά. Αριστεία να πάει να δεις πέτρες. Από σημερινοί άντρες δεν πάνε, δεν μπορούν να τις σηκώσουν. Είναι να δεις ανώφυλλα, ανώφυλλα λέγεται είναι αυτό που είναι στο μητάτο. Ναι, ναι. Απορίας άξιων. Να πέτρες, ναι. Ωραία κατασκευή. Ναι. Δηλαδή εγώ από αυτή και ανθρώπη. Και ποιος άνθρωπος τη σήκωσε αυτή την πέτρα για να... Ναι. Ήταν όμως Μελδονιανοί. Μελδονιανοί την φτιάξανε. Και έχω ακούσει ότι το σκέπασμα του κουμού αφήναν στην απάνω πάντα μια τρύπα και επάνανε μια μεγάλη μπλάκα και σηκώσανε τέσσερις Μελιδονιανοί και σήκωσε ένα γέρος ο Μπάρμα μας, ο Καρτερολάμπης, την πλάκα εις τον ώμο του και την έβγανε στο τρουλί του κόμου, μα δά έσπασε με τα χιόνια εκείνη μισή. Τέσσερις την έπιασαν και την έβγαλε μοναχώς στην κορφή του κουμπί του Μητσίλε. Ω, ποροσφαιροσκύλο. Καλώς το, ρε. Τι κάνετε. Καλώς τον Αντώνη, ο Αντώνης ο Νικολούδης. Καλώς το φιλιό του. Εγώ τον έχω παθημένο, αριστεία. Μεγάλη προσοχή. Αντώνη, ευχαριστώ πολύ. Σου έχει, έλα, κάτσε. Σου έχει βάλει λάδι υπέροχος άνθρωπος. Το μόνο που θα πω είναι ότι ο Αντώνης περιπατεί και διαβαίνει όλες τις μαδάρες με μια ανάσα. Του έχω δώσει την ευχή μου, αριστεία. Κάτσε. Του έχω δώσει την ευχή μου να γεννεί καλός χριστιανός, να προσέχει όπως τον πατέρα αντά που είναι στιγματής άνθρωπος και τη μάνα του και να του πέψει ως καλό, καλή σκέψη στη ζωή. Αγαπά το βουνό, χαίρομαι. Μπορεί να ανεβαίνει στη Μαδάρα. Και αγαπά τον Ρουμπαντά. Ανεβαίνω, ναι. Όπως βλέπετε κι εσείς, είναι ένα υπέροχο μέρος. Υπέροχο, πραγματικά. Πραγματικά. Η θάλασσα είναι πιάτο, φαίνεται από τη Σούδα μέχρι το Ρέθυμνο. Τα βουνά είναι απόκρημνα, βραχώδη και έχει και έντονα. Γοητευτικά άγρια. Να τον ακουμπήσω. Ναι, ναι, καλός είναι. Θέλει. Ποιος είναι αυτός? Αυτός είναι ο Σίβας. Κατερίνα, τώρα πήρε μια αγκαλιά, δεν μπορεί. Έλα, μετά πάρε μια αγκαλιά, σε παρακαλώ. Η Κατερίνα έχει αγάπη στα σκυλιά μας όλα. Από μικρή ηλικία, όσοι είναι κοντά λοιπόν στα βουνά, φεύγουν λίγο πάνω, να πάνε να τα περπατήσουν. Από μικρός φαντάζομαι το έχεις κάνει αυτό. Ναι. Μικρός είσαι και τώρα, αλλά από πιο μικρός. Όλοι πηγαίναμε από μικρή. Όλοι πηγαίνατε. Όλοι πηγαίναμε, να σου πω γιατί. Διότι μεγάλο μέρος των Μελδονιανών, μέχρι και τη δεκαετία του 80 που υπήρχε πολύ μαλωτήρα που σου είπε ο Μάρκος, ναι. Ανεβαίναμε οικογενειακώς και μαζεύαμε μαλωτήρα. Και εμπόριο. Και ναι. Για εμπόριο. Αριστεία. Ναι, ναι, ναι. Ξύλα. Ναι. Διότι, σου λέω, η οικονομική ζωή μέχρι τη δεκαετία του 80 χτυπούσε εδώ. Ναι, ναι, ναι. Ήταν δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα, άσχετα πως εμείς έχουμε την εικόνα, εντάξει, των τελευταίων 30 ετών πιο πολύ, που δεν τα θυμόμαστε, ίσως οι πιο νέοι δεν τα θυμούνται και καλά όλα αυτά. Mm-hmm, mm-hmm. Αλλά δεν είναι και τόσο πίσω όμως. Δεν είναι και τόσο πίσω, εμείς τα θυμόμαστε. Αλήθεια είναι. Καλώς σας βρήκαμε. Με το καλό και με την αγάπη, βούλο το κλιμάκιο. Σας ευχαριστούμε πολύ και εμένα με υπόχρεη.
πάμε να κατηφορήσουμε, φίλες και φίλοι. Είμαστε ακόμα στα ψηλά. Και όσο πάει η Κατέρνα, μας πάει ακόμα και πιο ψηλά. Ε? Ή είμαστε περίπου πιο κάτω. Νομίζω πιο κάτω ίδιο. Είμαστε, πιο κάτω. Απλά έτσι όπως ήταν ο δρόμος. Είμαστε κοντά στο Άγιο Πνεύμα. Ακριβώς. Εδώ είμαστε στην περιοχή Χώσες συγκεκριμένα. Χώσες ονομάζεται η περιοχή. Χώσες είναι η ευρύτερη περιοχή και φημισμένο το νερό στις Χώσες. Το ξέρουν όλοι οι Βοσκοί. Είναι εδώ πιο κάτω αριστερά. Εδώ είναι Πεμονιανή Μαδάρα, να το πούμε έτσι. Mm-hmm. Γιατί έτσι όπως το λέμε και εμείς. Μάλιστα. Τα σύνορα με τη Μελδονιανή είναι εδώ στα 150 μέτρα. Κάποιοι δεν ξέρουν ποια είναι τα Πεμόνια, δεν μας βλέπουν μόνο τα Χανιά. Ακριβώς. Είναι λοιπόν ένα χωριό δίπλα ακριβώς στο τα Μελιδόνι. Τα Πεμόνια είναι ένα χωριό λίγο πιο κάτω από το Μελιδόνι. Ωραία. Θεωρείται και αυτό ότι είναι στις πρόποδες των Λευκών Ωραίων. Μάλιστα. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε φωνάξει να μας τα πει και με λεπτομέρειες. Ωραία. Την πρόεδρο εδώ του Πολιτιστικού Συλλόγου και αγαπητή φίλη, τη Μαρία τη Βατσάκη. Ωραία, από τα και όπως επίσης εδώ η περιοχή από εδώ και πάνω παρουσιάζει τρομερό σπηλαιολογικό ενδιαφέρον, διότι είναι όλα τα φημισμένα σπηλαιοβάραθρα πανευρωπαϊκής και παγκόσμιας φήμης. Μάλιστα. Γουργούθακας, λιοντάρι, μαύρο σκιάδι και άλλα που έχουν βρει, γιατί είναι αρκετά που έχουν βρει. Γι' αυτό το λόγο έχει έρθει και ο φίλος μας ο Χαριτάκης, ο Γιάννης, ο οποίος είναι ορειβάτης και σπηλαιολόγος, θα μας πει την ιδιότητά του, να μας εξηγήσουν περισσότερες λεπτομέρειες. Πολύ σας ευχαριστώ και τους δύο λοιπόν. Καλώς βρεθήκαμε. Καλώς βρεθήκαμε. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν μαζί, Μαρία, να μιλάω στον ελληνικό. Ναι, φυσικά, φυσικά. Ωραία. Πεμονιανή Μαδάρα, έτσι. Ναι. Mm-hmm. Κάθε χωριό έχει τη δική του, στις πρόποδες των Λευκών Ωραίων, έχει τη δική του Μαδάρα. Ναι. Είναι νοητή βέβαια τα σύνορα, αλλά κάθε χωριό ξέρει τη Μαδάρα. Και τώρα βρισκόμαστε στην Πεμονιανή Μαδάρα. Μάλιστα. Ναι. Εδώ πέρα πιο κάτω είναι το κλεισάκι του Αγίου Πνεύματος, παραδίπλα είναι μη πηγή φυσμισμένη, οι Χώσες που βγαίνει πολύ κρύο νερό και το καλοκαίρι. Και παραπάνω βέβαια τα σφυλλοβάραθρα. Ο Γουργούθακας και το Λιοντάρι. Θα μας τα πει ο Γιάννης. Mm. Πηγές που δεν σταματάνε να τρέχουν ποτέ, έτσι. Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Mm-hmm. Χειμώνα καλοκαίρι ποτίζουν εδώ τα πρόβατά τους οι Βοσκοί και οι περιπατητές βέβαια πίνουν νερό γιατί είναι μια πολύ ωραία διαδρομή. Έχει ενταχθεί μάλιστα και ένα μονοπάτι, δεν ξέρω αν το είπατε, από τον προφήτη Ηλία. Δεν το είπαμε. Ναι, και στα καινούργια κάποιες διαδρομές που έχει κάνει η περιφέρεια σε συνεργασία με το Δήμο εδώ στην περιοχή. Σωστά. Και έχουν κάνει ένα μονοπάτι το οποίο ξεκινάει από χαμηλά, βγαίνει στον προφήτη Ηλία, έρχεται από το απάνω νερό, ένα σημείο εκεί στη μέση του βουνού που βγαίνει νερό, κατεβαίνει από εδώ από τις Χώσες, συνεχίζει εδώ στο πηγή μας στις Χώσες και πάει παρακάτω σε κάποιους κούμους και συνεχίζει κάτω. Μια πάρα πολύ ωραία διαδρομή που σε σημασμένη που μπορεί κάποιος να έρθει να την περπατήσει. Η διαδρομή που προανέφερα ξεκινάει από τη Μελιδονιανή Μαδάρα γιατί τα σύνορα είπαμε είναι νοητά. Δεν ναι. υπάρχει κάτι, ένα σύνορο, οποιοδήποτε μπορεί να έρθει να περπατήσει στο βουνό. Ξεκινάει από τη Μελιδονιανή, περνάει από την Πεμονιανή και καταλήγει στη Φρεδιανή Μαδάρα το συγκεκριμένο μονοπάτι που ανέφερα. Και είναι, δηλαδή, μπορεί οποιοδήποτε να έρθει γιατί είναι σημασμένο να το περπατήσει αυτή τη διαδρομή που έχει νομίζω 2-3 πηγές. Πάρα πολύ ωραία τοπία, είναι πάρα πολύ όμορφα. Πάρα πολύ όμορφα. Είναι και με τα αμάξι που έκανα διαδρομή και έβλεπα, δεν ξέρω τώρα το μονοπάτι πόσο εύκολο είναι Γιάννη για να το περπατήσει κανείς. Φαντάζομαι θα το έχεις κάνει. Ναι, ναι, το μονοπάτι το έχω κάνει. Ανήκει μέσα στις διαδρομές των Χανιά Trails, του Αποκόρανας Trails ουσιαστικά. Είναι οι 12 διαδρομές του Αποκόρανα που έχει βγει μια ολοκληρωμένη μελέτη και έχουν δοθεί πλέον, έχουν παραδοθεί δηλαδή στο κοινό για να περπατήσει ο κόσμος και οι ορειβατικοί συλλόγοι. Το έχουν αγκαλιάσει ήδη και έχουν έρθει και ορειβατικοί συλλόγοι αλλά και μεμονωμένα κόσμος και Έλληνες και ξένοι. Είναι καθαρισμένες οι διαδρομές, πρόσφατα συντηρημένες δηλαδή, και είναι πολύ όμορφες γιατί έχει πολλές εναλλαγές τοπίου. Δηλαδή. Αυτό δίνει μια ποικιλόμορφη έτσι, ματιά στον κάθε άνθρωπο που θα την περπατήσει. Ξεκινάς από χαμηλά και καταλήγεις στη Μαδάρα, όπως λέμε. Οπότε, περνώντας όλη αυτή τη διαδρομή, βλέπεις πάρα πολλά όμορφα μέρη, συν το παλιό Καλντερίμι, το οποίο ένωνε τις περιοχές που κατεβαίναν, ξεκινούσαν από τα χαμηλά οι Βοσκοί και φέραν τα πρόβατά τους απάνω. Μάλιστα. Και γενικότερα για να πάνε πιο πάνω ακόμα και στο κέντρο των Λευκών Ωραίων, γιατί μην ξεχνάμε ότι εδώ που βρισκόμαστε, από πάνω μας είναι ο Ασκηφιόντικος Σωρός, είναι της Γριάς ο Σωρός και το Άγιο Πνεύμα βέβαια, που καταλήγουν μετά
στην καρδιά της Μαδάρας που λέμε, οπότε μπορεί να πας στα καταφύγια και γενικότερα να κάνεις διαδρομές και να βγεις στην νότια. Πόσο τους θαυμάζω και τους ζηλεύω συγχρόνως, μακάρα πώς να το κάνω. Όλους εσάς, τους ορειβάτες, όλους εσάς που αγκαλιάζετε τη φύση και την ζείτε και την οσφρίζεστε και την ακούτε, όλα. Όλοι μπορούν να είναι θέμα συνήθειας. Ναι. Μην το φοβάσαι. Ναι, είναι θέμα συνήθειας. Είναι θέμα συνήθειας. Θα μπορούσα άραγε να πλησιάσω και σε μια σπηλιά. Και βέβαια. Πας κοντά. Υπάρχουν σπήλαια τα οποία είναι οριζόντια, υπάρχουν σπήλαια τα οποία είναι βατά και υπάρχουν και σπηλαιοβάραθρα, τα οποία είναι, δεν είναι για το κοινό, γιατί είναι καταβόθρες που λέμε. Ναι, δηλαδή ναι. Είναι μέσα σε μια λεκάνη, ας πούμε, που καταλήγουν εκεί πέρα τα νερά και πέφτουν μέσα σε μια τρύπα, γιατί ο ασβεστόλιθος έχει την ιδιότητα ότι μπορεί να εισχωρήσει το νερό και να σχηματίσει τρύπες και να φτάσουν αυτές οι τρύπες ακόμα και στα 1100-1200 μέτρα, όπως είναι τα σπήλαια τα οποία προανέφεραν και οι προλύσαντες. Το Γουργούθακα και το Λιοντάρι, τα οποία είναι, σχετικά, ναι. Είναι δύο τεράστια συμπλέγματα, τα οποία είναι καρστικά σχήματα. Οι καρστικές μορφές αυτές πιθανότατα να συνδέονται μεταξύ τους, και ο Γουργούθακας και το Λιοντάρι, γιατί στα μείον 400 στο Λιοντάρι υπάρχει ένα υπόγειο ποτάμι, το οποίο πιθανολογείται ότι ή από τα 400 ή από τα 800, που υπάρχει άλλο ένα υπόγειο ποτάμι, σαν να λέμε, η κατένθηση είναι προς το Γουργούθακα. Οπότε ο σκοπός των αποστολών, που είναι αμιγώς πανελλήνιες αποστολές, δηλαδή δεν συμμετέχουν ξένες αποστολές ακόμα, ξένοι ανθρώποι, ξένοι συλλόγοι, είναι να χαρτογραφηθούν αυτά τα σπήλαια πολύ καλά, με καινούργιες τεχνολογίες χαρτογράφηση, να γίνει η αποτύπωση, να γίνει η εξερεύνηση. Έχει γίνει το αρμάτωμα των σπηλαίων, δηλαδή η τοποθέτηση των αγκυρίων έτσι ώστε να κατεβαίνουν οι σπηλαιοβάτες ή αλλιώς αυτοί οι οποίοι είναι σπηλολόγοι, να κατεβαίνουν μέσα σε μία ώρα, σε δύο ώρες περίπου, στα 700 μέτρα και παραπάνω, βάθος εννοούμε από την επιφάνεια του σπηλαίου. Κατάλαβα, ναι. Και όλα αυτά τα σπήλαια που έχουν τοποθετηθεί είναι ανοξείδωτα, τα οποία είχε κόστος, είχε πάρα πολύ κόπο και χρόνο γιατί ήθελε αυτό, αλλά είναι μια αξιόλογη προσπάθεια, γιατί θεωρείται ότι πανευρωπαϊκά τουλάχιστον δεν παρατηρείται τέτοιου τύπου διάνοιξη με τέτοιου τύπου αρμάτωση σωστή. Έχουν και σε άλλες χώρες, αλλά δεν είναι ως τώρα αποτυπωμένο και δημοσιευμένο τόσο επίσημα. Ο σκοπός λοιπόν είναι αυτός, να φτάσουμε στα βάθη αυτά, να γίνει η χαρτογράφηση και να γίνει και η εξερεύνηση στα υπόγεια ποτάμια και στα συμφώνια που λέμε. Το συμφώνι είναι αυτές οι λίμνες οι οποίες υπάρχουν. Έτσι, ναι, καταλαβαίνω. Αυτές οι λίμνες οι οποίες υπάρχουν, που τρέχει το νερό εκεί και καταλήγει σε μία λίμνη, που μετά υπάρχει βράχος από πάνω, οπότε δεν μπορούμε να περάσουμε από κάτω, παρά μόνο με κατάδυση. Η κατάδυση, εάν είναι ο βράχος 10 μέτρα, μπορεί να γίνει με ένα μακροβούτι, σαφώς. Αλλά αν είναι παραπάνω, χρειάζεται μπουκάλες, χρειάζεται εξοπλισμό, χρειάζεται δίτες για να κουβαλήσουν τώρα. Από εδώ, να κουβαλάμε τον εξοπλισμό εκεί. Να γίνει η κατάβαση και το κουβάλιμα όλου αυτού του εξοπλισμού. Μπουκάλες, πράγματα, στολές και όλα αυτά να γίνουν μετά μια κατάβαση, έτσι ώστε να εξερευνηθούν τα συμφώνια. Το οποίο το ένα συμφώνι, το οποίο εξερευνήθηκε πέρυσι, έδωσε πραγματικά ότι το σπήλαιο καταλήγει σε ένα υπόγειο φαράγγι από εκεί πέρα. Σαν φαράγγι, σκεφτείτε το, το οποίο είναι με καταβάσεις, όπως ένα φαράγγι που βλέπουμε καταράκτες, και συνεχίζει κατά πάρα πολύ. Απλά για να γίνει αυτό, θα πρέπει να πάνε παραπάνω δίτες, έτσι ώστε μετά να βγάλουν τον εξοπλισμό και να αρχίσουν να αρματώνουν από εκεί πέρα, δηλαδή τον εξοπλισμό, έτσι ώστε να κατέβουν και άλλο, να δούμε πόσο θα πάει. Απίστευτο. Απίστευτο. Μοναδικό. Και μόνο που το περιγράφει. Απίστευτα πράγματα, πραγματικά. Απίστευτα. Μα δεν είμαστε ένα απλό νησί, τελείωσε. Αυτό δεν είναι μια αλήθεια. Στην κορφή των Λευκών Ωραίων πάντα. Η Κρήτη είναι χώρα, λέγανε οι παππούδες. Να σου συμπληρώσω επίσης ότι θεωρείται το Γουργούθακας και το Λιοντάρι τα μεγαλύτερα σπήλαια της Ελλάδας. Σε βάθος εννοούμε, γιατί υπάρχουν και άλλα που είναι με μεγαλύτερο μήκος. Αλλά όσον αφορά το βάθος, είναι τα βαθύτερα. Και στα Βαλκάνια επίσης είναι μέσα στα πέντε βαθύτερα, στην πεντάδα δηλαδή.
Όσον αφορά τώρα το Γουργούθακα και το Λιοντάρι, είναι με τις καινούργιες χαρτογραφίσεις γύρω στα 1100 μέτρα έχει βγει ότι είναι ο Γουργούθακας και το Λιοντάρι περίπου τόσο. Οι παλιότερες χαρτογραφίσεις το είχαν δείξει γύρω στα 1200. Το θέμα είναι να γίνει και η αρμάτωση και η εξερεύνηση την επόμενη χρονιά του Λιονταριού, γιατί θα πάμε και για το Λιοντάρι. Το οποίο αυτό πιθανότατα να το ανοίξουμε και να γίνει και διεθνώς γνωστό, δηλαδή να έρθουν και σπηλολόγοι και από άλλα μέρη και από άλλες χώρες. Έτσι ώστε ο σκοπός είναι να δούμε ποιο είναι βαθύτερο και να δούμε αυτά, όπως είπαμε, αν συνδέονται με ένα ενιαίο μεγάλο καρστικό σχήμα, καρστική μορφή, η οποία αν αποδειχθεί ότι ενώνονται, θα είναι το μεγαλύτερο παγκοσμίως. Μάλιστα. Αν όχι παγκοσμίως της Ευρώπης. Εντυπωσιακό. Πολύ. Γιάννη, πες μας λίγες περισσότερες λεπτομέρειες, σε παρακαλώ, όσον αφορά το μαύρο σκιάδι, το κατακόρυφο. Το μαύρο σκιάδι είναι χαρακτηριστικό και με ένα drone, δηλαδή μπορεί από πάνω να πετάξει ένα drone και να κάνει λήψεις. Είναι μια τρύπα ξαφνικά στη μέση της πλαγιάς, γιατί μιλάμε για μια πλαγιά που είναι κατηφορική. Και εκεί βρίσκεται. Είναι χαρακτηριστικό το πέτρωμα, γιατί είναι μαύρα τα πετρώματα, οπότε ξεχωρίζει από μακριά. Και είναι μια μεγάλη τρύπα σε διάμετρος, η οποία κατεβαίνει μέχρι ένα πατάρι, ας το πούμε έτσι, ένα μεγάλο πατάρι, και μετά φτάνει γύρω στα κοντά 400 μέτρα, 480-400 μέτρα. Είναι χαρακτηριστικό και αξιόλογο σαν σπήλαιο. Να συμπληρώσω. Ενώ το Γουργούθακας και το Λιοντάρι αντίστοιχα είναι, όπως είπαμε, σχηματισμοί οι οποίοι έχουν πάρα πολλά πατάρια, πάρα πολύ σύρσιμο, πάρα πολύ εξερεύνηση και πάρα πολύ δύσκολα τμήματα και κομμάτια. Να συμπληρώσω μια μικρή λεπτομέρεια. Το μαύρο σκιάδι, το είπανε μαύρο σκιάδι, αυτό που ξέρουμε στο χωριό μας, ας πούμε, είναι διότι βγάζει ατμό. Πιθανότατα. Βγάζει ατμό το χειμώνα, επειδή τρέχουν μέσα νερά και δημιουργείται μια ομίχλη εκεί τοπική και φαίνεται σαν μαύρη σκιά με το να είναι μαύρα τα πετρώματα. Με το να είναι μαύρα, ναι. Και βλέποντας το από μακριά οι παλιοί, το είπανε μαύρο σκιάδι. Σκιάζει έτσι, πάντα από μάλιστα. Να ευχαριστήσω πολύ και τους δυο σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Και εμείς κατηφορίζουμε. Κατηφορίζουμε προς το Μελιδόνι, βέβαια. Τέλεια. Στον Ιερό Ναό, στην Εκκλησία, στον Κεντρικό Ναό, είμαστε Βασίλη, ζωοδόχο πηγής, λοιπόν, στο Μελιδόνι και συναντάω έναν αγαπημένο άνθρωπο, τον Παπα Μανώλη, που τον αγαπώ πολύ. Τον έχουμε ξανασυναντήσει στον Αλικιανό, φίλες και φίλοι, το χωριό μου και από εκεί τον γνωρίζω. Θα πω, για να μην το έχει και εκείνος έτσι άγχος, θα μας μιλήσει χαμηλόφωνα γιατί τον ταλαιπωρεί μια φαρυγγίτιδα και να ευχηθώ περαστικά, αλλά μου αρκεί που σας συνάντησα και που ήρθατε στο χωριό σας φυσικά και δεν θα μπορούσε να μην έρθει στο χωριό του. Γιατί από εδώ είναι. Παμανώλη μου. Αγαπητή Μαριστέα, σε καλωσορίζω στον κεντρικό ναό του χωριού που με γέννησε και με μεγάλωσε. Ο ναός αυτός, ο ναός αυτό μέσα, μεγάλωσα, πέρασα όλα μου τα παιδικά χρόνια.
Πρέπει να πω όμως πρωτίστως ότι εφημέριος εδώ στο χωριό είναι ο πατήρ Γεώργιος Μαστραντονάκης. Μάλιστα. Ο οποίος μάλιστα είναι νέος ιερέας, ο οποίος μάλιστα είναι επιφερτισμένος με και άλλα χωριά εδώ της περιφέρειας να υπηρετεί και να διακονεί. Ένας αρκετά καλός καταξιωμένος ιερέας, νέος ιερέας. Ωραία, ωραία. Ο ναός μας αυτός θεμελιώθηκε το 1913 από τους ανθρώπους τότε του χωριού μας. Τις πέτρες τις έπαιρναν από λίγο παρακάτω από εδώ, είχαν ένα νταμάρι και έσκαβαν και έβγαζαν τις πέτρες και έχτιζαν το ναό έτσι όμορφα όπως τον είδατε απ' έξω. Και τελείωσε το 1937. Όχι σε αυτή τη μορφή που τον βλέπουμε τώρα. Yeah. Αρχικά είχε σκεπαστεί με ξύλα και κεραμίδια από πάνω. Στην πορεία όμως του χρόνου, δεν ξέρω σε πόσα χρόνια, υπήρχαν προβλήματα με τη στέγη και μου διηγείται η Μακαρίτσα, η μητέρα μου, ότι μετά από μια στέψη που έγινε εδώ μέσα στο ναό και τελειώνοντας οι άνθρωποι και φεύγοντας έξω, μετά από λίγο ο ναός γκρεμίστηκε, σωριάστηκε η σκεπή του ναού. Και έγινε μετά όπως τον βλέπουμε τώρα σήμερα, είναι καθαρά βυζαντινό ρυθμός ο ναός. Τα καμπαναριά όμως δεν έγιναν από την αρχή, έγιναν αργότερα με δαπάνες ενός καλού χωριανού μας, του Γιάννη Μπομπολάκη, που ήταν στην Αμερική, ζούσε πολλά χρόνια, μου ανέθεσε και με εξοδότησε εμένα, μου έστελνε χρήματα και βρήκα μηχανικό, έκανε τις μελέτες, βρήκα μάστορα και φτιάξαμε τελευταία το 1990 με 92 ήταν η προσθήκη των καμπαναριών όπως τα βλέπουμε τώρα και έτσι ολοκληρώθηκε ο ναός μας. Πιο μετά προσθέθηκαν και πρόσφατα και κάποιες τοιχογραφίες που δεν είχε ο ναός μας, τοιχογραφίες, και γενικά διατηρείται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και εδώ εκκλησιαζόμαστε, εδώ είναι ο κεντρικός μας ναός. Το Μελιδόνι σε αυτό το σημείο πρέπει να πω ότι ουσιαστικά έχει τρεις ναούς όλους και όλους, δεν έχουμε πολλούς ιερούς ναούς. Και αν βάλουμε και το Άγιο Πνεύμα που υπάρχει στην κορφή Άγιο Πνεύμα, στην κορφή όχι Άγιο Πνεύμα, όχι, στην κορφή στα 2260 υψόμετρο υπάρχει κι άλλο εκκλησάκι, ξοκλήσι, το οποίο μάλιστα είναι ασκεπές, δεν ξέρει ουδής πότε κατασκευάστηκε, είναι αιώνες πίσω και εκεί τελειώνει και η περιφέρεια του Μελιδονίου. Εμείς τον θεωρούμε δικό μας ναό και τον λειτουργούσαμε, έχει λειτουργηθεί αρκετές φορές. Εκεί συνορεύουμε με την Ανώπολη, δηλαδή τα όρια της, ακριβώς, ναι, ναι, είναι στην κορφή Άγιο Πνεύμα. Οπότε αν συμπεριλάβουμε και αυτόν τον ναό, γιατί ναός δεν σημαίνει μόνο το κτίσμα με το καλοπισμένο και μετά στα σύρια, ναός σημαίνει ένα σημείο που εκκλησιάζονται και πιστεύουν σε αυτό. Ο Παπαμανώλης τα ξέρει καλύτερα, ο αγαπητός μας Παπαμανώλης εδώ πέρα. Οπότε αν το συμπεριλάβουμε και αυτό, έχουμε ουσιαστικά τέσσερις ναούς. Τη Ζωοδόχο Πηγή, τον Άγιο Αντώνιο, που είναι το νεκροταφείο, η οποία είναι μια πάρα πολύ παλιά εκκλησία. Έχει γίνει μια εκτίμηση ότι ο Άγιος Αντώνιος είναι ναός του 16ου, τέλη 16ου με αρχές 17ου αιώνα και είναι και το νεκροτατό κημητήριο του χωριού μας. Και είναι και ο ναός ο οποίος επισκεφθήκαμε νωρίτερα, ο προφήτης Ηλίας. Ο προφήτης Ηλίας. Θέλω να σημειώσω για το κημητήριο τον Άγιο Αντώνιο ότι παλαιότερα ήταν ο πολιούχος του χωριού μας ο Άγιος Αντώνης. Εξού και όλες οι οικογένειες υπάρχουν Αντώνιδες σε όλες τις οικογένειες. Είναι το αγαπημένο όνομα εδώ του χωριού. Λέγεται μάλιστα, θα αναφερθούμε και στα ιστορικά στοιχεία, ότι οι παλιοί λέγανε ότι εκεί δίπλα ήταν η παλαιότερη θέση του χωριού, εξού και υπήρχε και ο ναός. Οι παλιοί λέγανε ότι εκεί από πίσω ήταν τα καταλήματα τα λεγόμενα, γιατί προφανώς υπήρχαν κάποια ερείπια εγκαταλειμμένων κατεστραμμένων σπιτιών. Αλλά θα τα πούμε στην γενικότερη ιστορία που θα αναφερθώ. Ωραία, ωραία. Αλλά αργότερα, όμως εδώ θα ήθελα να μου πεις, επειδή το είπε και ο Παπαμανώλης μας, ότι το ναό τον χτίσανε με τα χέρια τους, κουβαλούσαν τις πέτρες. Λοιπόν, το ίδιο πράγμα είχε γίνει και με το σχολείο που μου ανέφερες πριν. Ακριβώς. Έτσι, το ίδιο μου αναφέρατε και στον προφήτη Ηλία.
Νομίζω λοιπόν ότι συλλογικά ο εθελοντισμός, ειδικά τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή την γενιά των πατριάδων μας, των παππούδων μας, ήταν πάρα πολύ έντονος εδώ. Ο ένας βοηθούσε τον άλλον, όλα τα σπίτια είχαν χτιστεί από τους... Και ακόμα και τα σπίτια τα ιδιωτικά, συμμετείχε όλο το χωριό όταν κατασκευαζόταν. Όταν έγινε ο δρόμος που μας συνδέει με το διπλανό χωριό, το πιο χαμηλά τα πεμόνια που ξαναφερθήκαμε. Ο δρόμος, τα καλντιρίμια που έχει ο δρόμος, που είναι όλος σε πέτρινη βάση ο δρόμος, με τα χέρια κτισμένος. Το δημοτικό σχολείο, η δεξαμενή του δημοτικού σχολείου εδώ. Τα έργα εδώ γύρω από την εκκλησία, το οποίο έχω μάλιστα και φωτογραφίες, συμμετείχανε αφιλοκερδώς και εθελοντικά όλοι οι χωριανοί. Αυτό πραγματικά σπουδαίο. Είναι κάτι που επιβεβαιώνεται. Είναι σπουδαίο. Σπουδαίο νομίζω ήταν μόνο στο χωριό μας. Παντού νομίζω πιθανό να ήταν έτσι, σε όλα τα χωριά τον προηγούμενο αιώνα. Σίγουρα, σίγουρα. Τώρα αναφερόμαστε όμως στο μελιδόνι και είναι σπουδαίο, και ειδικά όταν συναντάμε όλα αυτά τα αποτελέσματα. Το ναό αυτόν, το δημοτικό σχολείο, στον προφητηλέα, γιατί σου λέω το είδα με τα μάτια μου και μου είπατε πώς είχε γίνει. Μια προσωπική εμπειρία μου για το δρόμο, Αριστεία μου. Είμαστε στο δημοτικό σχολείο και ο Μακαρίτης, ο δάσκαλος, θείος μας, μας έπαιρναν τα παιδιά, μας πήγαινε εκεί κάτω που δούλευαν οι άντρες του χωριού και έστρωναν το δρόμο. Είχαμε μικρά σφυράκια. Τα πιο μεγάλα παιδιά με τα σφυράκια σπούσαν τις πέτρες, τις οποίες οι μεγάλοι τους έφερναν από μια άλλη μεριά. Αυτοί είχαμε ένα φορτηγό του Νικηφοράκη χωριανού μας, του Δημήτρη, και τους κουβαλούσε εκεί κοντά τη. Σπούσανε τα παιδιά με τις πέτρες και η άλλη τάξη έκανε μάθημα. Οι γυναίκες είχαν φορτωμένα στα ζώα λαΐνες και πήγαιναν και έφερναν από τον κόλυμπο. Εκεί που είναι τώρα η δεξαμενή, ήταν κόλυμπος με νερό. Γέμιζαν νερά και το έφερναν για να καταβρέφουν το δρόμο. Έτσι έγινε ο δρόμος που ήρθατε από τα πεμόνια επάνω εδώ. Η Βασίλισσα τότε, η Φρυδερίκη, απένιμε στο χωριό μας το χρυσό μετάλλιο εργατικότητας, το οποίο υπάρχει στην κοινότητα. Υπάρχει ακριβώς. Στα γραφεία του Συλλόγου, πριν λίγα χρόνια το βρήκα τυλιγμένο σε πάπυρο και το κορνίζωσα κιόλας ο ίδιος. Γιατί αξίζει πραγματικά. Βεβαίως. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι και οι προηγούμενες γενιές αποτελούν και για μας παράδειγμα. Εμείς βέβαια στα πλαίσια της νέας εποχής, της σύγχρονης εποχής, κάνουμε ό,τι μπορούμε κι εμείς στον πολιτιστικό σύλλογο, αλλά το παν είναι να γινόμαστε παράδειγμα για τους επόμενους, γιατί οι μικρές κοινωνίες πρέπει να είναι έτσι, όσο το δυνατόν να συνδράμει ο ένας τον άλλο και να είναι δεμένες. Αυτό είναι η ουσία ουσιαστικά στις μικρές κοινωνίες. Αν χαθεί αυτό το δέσιμο και αυτός ο εθελοντισμός, ουσιαστικά είναι ένα μεγάλο πισωγύρισμα σε οποιαδήποτε κοινωνία. Και αυτό εμείς προσπαθούμε όσο το δυνατόν να το κρατάμε με τον πολιτιστικό σύλλογο, καταρχήν εδώ στο χωριό. Θέλω να συμπληρώσω και κάτι ακόμα, κάτι μικρό. Ο δάσκαλος που είπε ο παπά μου, ο αγαπητός μας παπά Μανώλης, ο δάσκαλος που είπε, ο οποίος ήταν μπροστάρης σε όλα τα κοινοφελή έργα, ένας άνθρωπος που μας άφησε πριν 10 περίπου χρόνια, στην ηλικία των 90 και ετών, είναι η πλατεία του χωριού, ένα τμήμα της πλατείας, το έχουμε αφιερώσει σε αυτόν, όπως είδατε και την πλακέτα που έχουμε βάλει, διότι ήταν μπροστάρης, διότι αυτός έμπαινε μπροστά, ήταν δάσκαλος πάρα πολλά χρόνια εδώ στο Δημοτικό και είχε εμφυσίσει αυτό το πνεύμα της βοήθειας, είχε θυσιάσει και κομμάτια από το σώμα του άνθρωπος στα φουρνέλα που βάζανε. Δηλαδή για μας πραγματικά, και γράφουμε τη λέξη ευεργέτης, ήταν πραγματικά ευεργέτης και τον θεωρούμε όλοι. Ήταν ο Μιχαήλ Γεωργίου Χατζηδάκης και τον ευγνωμονούμε και το έχουμε αφιερώσει ένα τμήμα της πλατείας που έχουμε κάνει μια νοματοδοσία και νομίζω ότι εδώ έπρεπε να αναφερθεί αυτό το πράγμα. Ατυχήσαμε που πολύ νωρίς έφυγε ένας άλλος καλός μεγάλος χωριανός μας στο αεροπορικό δυστύχημα, ο Μακαρίτης, ο Παύλος, ο Κακούρης, ένας αρχιτέκτονας, ο οποίος τότε μαζί με το δάσκαλο έκαναν πολλά πράγματα για το χωριό. Αν ζούσε, θα ήταν το χωριό μας ακόμα πιο πολύ μπροστά. Στο αεροπορικό δυστύχημα στην Κερατέα που είχε γίνει το 1969. Ήταν χωριανός μας ο Παύλος Κακούρης, ήταν πολύ γνωστός αρχιτέκτονας στα Χανιά, έχει κάνει πάρα πολλά κτίρια στα Χανιά. Το νοσοκομείο Χανίων είχαν κάνει, τον Ακριβώς. Πέτρο και Παύλο είχαν κάνει. Τον Ιερό Ναό στο δικαστήριο, ναι. Ακριβώς. Να συμπληρώσω επίσης ότι ως ενωρία ονομαζόμαστε Ενωρία Αγίου Αντωνίου. Παρόλο που ο μεγάλος ναός και ο λειτουργικός είναι πλέον εδώ, είμαστε Ενωρία Αγίου Αντωνίου και μάλιστα είναι 19η σε παλαιότητα σε όλη την Κρήτη. Μα έτσι, ανέφερε σε παλιούς νόμους, βέβαια.
Ακριβώς. Ένα τεράστιο ευχαριστώ. Χάρηκα πάρα πολύ που σας συνάντησα, αγαπημένα μου Παπαμανώλη. Ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ που προβάλλεις και το χωριό μας, αλλά να σε ευχαριστήσω γενικότερα για αυτό που κάνεις, που προβάλλεις τα χωριά, που δίνεις δυνατότητα σε χωριά που ποτέ δεν θα τα είχε δει κανένας, να τα βγάζεις στην επιφάνεια και να τα βλέπει ο κόσμος, που προβάλλεις παραδόσεις, ήθη και έθιμα, που πρέπει να παραμείνουν ζωντανά. Τα χωριά μας είναι υπέροχα. Να σου δίνει η Παναγία που έχουμε εδώ, που βρισκόμαστε από τη σκέπτη, να σου δίνει δύναμη να συνεχίζεις να το κάνεις αυτό το, πάντα με την ίδια όρεξη, το ίδιο μεράκι, με το ίδιο κουράγιο. Να είσαι καλά, Αριστεία μου. Βάλτε μου πληθυντικό να μας δίνεις όλους, γιατί είμαστε όλοι μαζί ομάδα. Υποτίθεται και να σας ότι δεν θα γινόταν διαφορετικά αν δεν ήμασταν αυτοί. Όμως, το πιστεύω. Γιατί είναι σημαντικό να είναι και η ομάδα και στο πρόσωπο της Αριστείας, βεβαίως, είναι όλο το team, δεν μπορεί να εξαιρείται κανένας, γιατί δεν είναι, δεν μπορεί από μένα, δεν γίνεται. Η δουλειά είναι συλλογική. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Από εδώ λοιπόν που ξεκινήσαμε τη βόλτα μας, Βασίλη, επιστρέψαμε, γιατί προφανώς είναι ένα σημαντικό σημείο και προφανώς έχει να κάνει με σημαντικές προσωπικότητες του χωριού σας. Ακριβώς. Mm-hmm. Επιστρέψαμε στο μνημείο ηρώων του χωριού μας. Καταρχήν να συστήσουμε τον Μανώλη τον Νικολούδη, μελδονιανό, γνήσιο και δικηγόρο, και ασχολούμενο με τα κοινά πάντα στο χωριό μας. Είναι εδώ να μας πει και αυτός κάποια πράγματα, να συμπληρώσει. Ευχαριστώ πολύ, λοιπόν. Καλώς ορίσατε και από μένα. Ευχαριστούμε, Αριστεία μου. Να είσαι πάντα καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και να κάνεις ωραίες εκπομπές μαζί με τους συνεργάτες. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από το σημείο που βρισκόμαστε. Βασίλη, Μανώλη, όποιος θέλει μου λέτε. Σας ακούω, γιατί είναι δυνατή η ιστορία σας και θέλω να τη μάθω. Ακριβώς. Το χωριό μας δεν είναι παλιό χωριό. Δεν είναι παλιό χωριό με την έννοια ότι είναι αιώνες πίσω και τα λοιπά, στη θέση που βρίσκεται σήμερα. Μάλιστα. Στη θέση που βρίσκεται σήμερα, το χωριό ιδρύθηκε γύρω στο 1750. Κατασκευαστήκαν τα πρώτα σπίτια από κτηνοτρόφους Φακιανούς. Από την Ήμπρο συγκεκριμένα, από την οικογένεια των Μπατακών. Ερχόταν λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί, κτηνοτρόφοι την εποχή εκείνη, και βόσκαν στις χώσες που προϋπήρξαν, που πήγαμε σήμερα, στο νερό και ποτίζαν τα πρόβατά τους. Το χειμώνα λοιπόν κατέβαιναν πιο χαμηλά και με τα χρόνια έκαναν καταπάτηση, προφανώς εκείνη την εποχή ήταν οι πληθυσμοί μεταλλάσσονταν γέφυρα, έκαναν καταπάτηση κάποια περιοχή εδώ, βρήκαν ακαλλιέργητα χωράφια και έχτισαν τα πρώτα σπίτια του οικισμού. Γύρω στο 1750 διαπιστωμένα έγινε αυτό το πράγμα. Το χωριό άρχισε να μεγαλώνει. Αυτοί ήταν δύο, ήταν ξάδερφος και ανιψιός, δύο άτομα που ήρθαν αρχικά. Φέρανε και τα παιδιά τους. Mm-hmm. 7 παιδιά σύνολο. 4 ο ένας ήταν για την ακρίβεια ο Σύφης ο Βάφης από την οικογένεια των Πατακών και ο Γιώργης ο Κόκκινος, η Κοκκίνης, και αυτός από την οικογένεια των Πατακών. Ο ένας είχε 4 τέκνα, ο άλλος είχε 3 τέκνα. Γεννημένα, ίσως κάποια εδώ, ίσως κάποια στην Ήμπρο. Mm-hmm. Μετοικήσανε λοιπόν εδώ με τις οικογένειές τους και σιγά σιγά τα παιδιά μεγαλώσανε. Ήρθανε και άλλοι, γαμπροί, νύφες κτλ. Και το χωριό διωγγώθηκε ουσιαστικά από αυτή την οικογένεια. Όπως καταλαβαίνεις, όλοι εδώ είμαστε συγγενείς. Mm-hmm. Ή τουλάχιστον πιο πολλοί. Yeah. Δεν υπάρχει οικογένεια που να μην έχει ένα κλάδο της, ένα κομμάτι της από αυτούς τους δύο αρχικούς μέτικους στην περιοχή. Μάλιστα. Όμως το Μελιδόνι. Υπήρχε ουσιαστικά σαν τοποθεσία και ίσως υπήρχαν και μία-δύο οικογένειες από τον παλιό οικισμό, διότι η εκκλησία του Αγίου Αντωνίου, εκεί που μου λέγες νωρίτερα, όπως προείπαμε, είχε ένα οικισμό εγκαταλελειμμένο παραδίπλα, παλιοί το λέγανε καταλήματα, το οποίο σύμφωνα με τις απογραφές που έχουν γίνει ήταν ένα πολύ παλιό χωριό και έχουμε καταλήξει κατά πάσα πιθανότητα
ότι ήταν τα Πεμόνια Τζαγκαρόλο. Διότι η ευρύτερη περιοχή άνοιγε στους Τζαγκαρόλους, τους ίδιους Τζαγκαρόλους που ξέρετε που είναι και στο ακροτήρι, σε αυτή την οικογένεια, και μάλιστα είναι καταγεγραμμένο σε ένας οικισμός Πεμόνια του Αντώνιου Τζαγκαρόλου. Γίνεται λοιπόν εύκολα η σύνδεση και με την εκκλησία των Άγιο Αντώνιο και κατά πάσα πιθανότητα ήταν εκεί ο οικισμός. Αυτός ο οικισμός είτε καταστράφηκε, είτε κάηκε από τους Τούρκους, δεν ξέρουμε. Τέλος πάντων, δεν υπήρχε πληθυσμός. Κατέβηκαν οι Σφακιανοί, προφανώς σε κάποια χρόνια. Δημιουργήθηκε λοιπόν μια καινούρια εστία, ένα καινούριο κέντρο εδώ, διότι δεν ήταν ακριβώς το ίδιο γεωγραφικό σημείο. Μελιδόνη, γιατί λέγεται. Πρώτη καταγραφή. Ναι. Θα σου πω. Πρώτη, θέλω να πω αυτό. Πρώτη καταγραφή που έγινε, που έχουμε βρει εγγράφο στη λέξη Μελιδόνη, το 1783. Είχαν έρθει κάτι Γάλλοι πράκτορες των Ομοχανίων, εκ μέρους του Λουδοβίκου, δεν θυμάμαι πιανού Λουδοβίκου. Και τότε καταγράφεται πρώτη φορά η λέξη σε χάρτη Μελιδόνη, το 1783. Το ονομάσανε λοιπόν Μελιδόνη προφανώς οι Σφακιανοί κτηνοτρόφοι, ναι. Και το ονομάσανε Μελιδόνη διότι εδώ η ευρύτερη περιοχή ακουγόταν σαν τοπονύμιο του Μελιδόνη τα χωράφια. Άρα το Μελιδόνη δεν είναι ότι δίνει μέλι, mm-hmm. ήταν Μελιδόνης. Ανατρέχοντας στη βιβλιογραφία, βρίσκουμε λοιπόν ότι ο Μελιδόνης και η οικογένεια των Μελιδόνιδων ήταν βυζαντινή οικογένεια σύμφωνα με τον Ξανθουδίδη. Mm-hmm. Ήταν λοιπόν ο Μελιδόνης με ήττα, απλά με τα χρόνια έγινε το Μελιδόνιο όπως γίνανε πάρα πολλά χωριά, βέβαια. Μετατράπηκε σε ουδέτερο. Βέβαια. Αυτή είναι διαπιστωμένα και τεκμηριωμένα από όλους που τα ερευνούν αυτά τα πράγματα η ιστορία της ονομασίας. Μάλιστα. Σαν χωριό τώρα. Το Μελιδόνιο εδώ έχουμε 8 γειτονιές που είναι λίγο διαφορετικές, σε διαφορετικά σημεία. Δηλαδή δεν είναι όλο το χωριό συγκεντρωμένο εδώ λίγο πιο πάνω. Είναι 8 γειτονιές. Ξεκινώντας από κάτω προς τα πάνω, εννοώ υψομετρικά, έχουμε το Στρογγυλό, ναι. Κούκης. Ναι. Εδώ λίγο πιο πάνω είναι Μεσοχωριά. Mm-hmm. Πιο πάνω εδώ που χτίζεται και έχει πολύ ωραία θέα είναι Έλιδες, λέγεται η περιοχή. Κοπράνα, Κοπανίστρα. Κάτω Κεφάλα και πάνω Κεφάλα που πήγαμε πριν, που είναι και η πιο ψηλή γειτονιά. Ας τα ψηλά που πήγαμε. Για να καταλάβεις τώρα, οι πρώτες οικογένειες το 1834 που έγινε η Αιγυπτιακή απογραφή και την έκανε ο Πάσλεϊ, υπήρχαν 20 οικογένειες. Τότε μετρούσαν οικογένειες, όχι άτομα. Mm-hmm, mm-hmm. 20 οικογένειες λοιπόν. Κάθε οικογένεια ουσιαστικά είχε συγκεντρωθεί ένα ή δύο σπίτια σε κάθε από αυτές τις γειτονίες. Γιατί υπήρχαν παμπάλια σπίτια σε όλες αυτές τις γειτονίες σχεδόν. Η πληθώρα βέβαια των οικογενειών ήταν στο κέντρο, στον πυρήνα του οικισμού, που εμείς το λέμε Μεσοχωριά, εδώ που είναι και το καφενείο. Η Μεσοχωριά, ναι. Όπως υπάρχει προφανώς και σε άλλα χωριά, έβγαλε, όπως έχουμε πει, έχει προσφέρει στην πατρίδα πάρα πολλά άτομα. Οι Μελιδονιανοί και ειδικά, ίσως και λόγω της καταγωγής τους, γιατί σου είπα ότι όλοι καταγόταν από τους πατακούς ουσιαστικά της Σύμπρου, οι οποίοι είχαν και το προσωνύμιο το 18ο αιώνα οι άρχοντες της Τσιμαδάρας, να το ξέρεις. Ξέρω. Και θα το έχεις ακούσει. Ποτέ δεν υποψυχήσανε στις επαναστάσεις. Ήτανε πάντα μπροστά, με αποτέλεσμα να βγαίνουν συνέχεια άντρες εδώ και να θυσιάζονται σε όλες τις επαναστάσεις, αδιαλείπτως από την επανάσταση του Δασκαλογιάννη, που υπήρχε σαν υπόσταση το Μελιδόνι, επανάσταση του 1821, επανάσταση του 1866-69 ήταν θέατρο μαχών εδώ. Οι προπαπούδες μου, παρένθεση, μου λέγανε και οι γιαγιάδες μου ότι βρίσκανε μπάλες, μολύβι και τις μαζεύανε σε τσίγκους και τις λιώνανε και φτιάχνανε μαγειρικά σκεύη στα χωράφια. Φαντάσου. Σκέψου τι έχει γίνει εδώ. Λοιπόν, ήταν θέατρο λοιπόν μαχών το 66-69. Στην επανάσταση του, τη μεταπολιτευτική του 97, να ξέρεις ότι εδώ έγινε η συνέλευση στο σπίτι του Σύφακα και αποφασίσανε για τη σημαία της κριτικής πολιτείας, λήφθηκε απόφαση εδώ, γιατί η οικογένεια αυτή των Συφάκων που προήλθε από τους κόκκινους αυτούς τους Σφακιανούς κατευθείαν, όπως και άλλες οικογένειες, ήταν πρωταγωνίστρια ουσιαστικά στους καπετάνιους, τους καπετάνιους με την έννοια, ξέρεις, τους πολεμιστές και τους οπλοαρχηγούς. Να φτάσουμε μικρασιατική, έχουμε αγωνιστές και πεσόντες στη μικρασιατική καταστροφή, στον πόλεμο του 40. Εδώ στο χωριό, όπως ξαναείπα, όχι μόνο υπήρχε λόχος Μελιδονιανών, όχι μόνο υπήρχε λόχος, η ΕΟΚ από Κορώνου
600 άντρες δύναμη είχαν έδρα των Μελιδών και τους ταΐζαν εδώ, οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας. Γιατί ξέρανε ότι εδώ θα έχουν. Και δεν χωριζόταν, παρόλο που ήταν η ΕΟΚ, παρόλο που ήταν η ΕΟΚ εδώ είχε έδρα, ποτέ δεν κάνανε και ποτέ κανείς. Υπήρχαν και στην Ελλάς και, στους, και στην άλλη, λέει, και στο αντίπαλο στρατόπεδο, αλλά ποτέ κανείς δεν έγινε έκτροπο, ήταν και προστάτευε ο ένας τον άλλο. Και αυτό μας το έχουν βεβαιώσει, γιατί υπάρχουν γραπτά κείμενα, δεν είναι πολλά χρόνια που γίνανε αυτά. Αυτό μας τιμά και νιώθουμε υπερήφανοι. Περηφάνεια και τίποτα. Υπερήφανοι γι' αυτό, γι' αυτό σου είπα ότι είναι πολύ σημαντικό το σημείο αυτό. Και καλό είναι αυτά τα πράγματα να τα μαθαίνουν και οι νεότερες γενιές. Λοιπόν, σε συνέχεια αυτά που είπε ο Βασίλης, θα πω για τα πρόσωπα τα οποία τιμήσανε το χωριό μας και εμείς τιμούμε τη μνήμη τους με τη σειρά μας. Το βασικό πρόσωπο, όπως είπε και ο Βασίλης, είναι ο Σύφακας, ο Ιωσήφικος Σταντουλάκης. Ήταν γιος του Κωνσταντούλα, γιου του Ιωσήφ Βάφη από την Ήπειρο. Ο Σύφακας ήταν χαΐνης, ήταν αντάρτης δηλαδή της εποχής, και έδρασε την εποχή που λιμένονταν εδώ τον Αποκόρνα και όλη την κριτική επαρχία οι γενίτσαροι, οι Τούρκοι εξωμώτες, που είχαν πάρει μεγάλη εξουσία, τους είχαν αφήσει μεγάλη εξουσία, καταδυνάστευαν τον τοπικό πληθυσμό και ο Σύφακας ξεκίνησε την επαναστατική του δράση προστατεύοντας τους ντόπιους, τις περιουσίες τους και την αξιοπρέπειά τους. Το 1821 ήταν γενικός αρχηγός από Κορώνου, πήρε μέρος στη μάχη στην πρώτη μάχη του 1821 στην Κρήτη που έγινε στο Λούλο και μάλιστα μετά τη μάχη αυτή την Νικηφόρα ύψωσε εδώ μαζί με τον δασκαλάκι, τον Τζελεπή από την Ανώπολη, την σημαία της ελευθερίας της Κρήτης. Πήρε μέρος σε πολλούς αγώνες και τελικά πέθανε σε μικρή ηλικία, 53 χρονών μόλις, από πνευμονία σε μάχη στην Κίσαμο και θαύτηκε στη Μονή Γωνιά στο Κολυμπάρι. Μάλιστα. Το παράδειγμά του το συνέχισαν επάξια και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας των Κωνσταντουλάκηδων, που προς τιμήν του Σύφακα μετονομάστηκαν σε Σύφακες, άλλαξαν δηλαδή το επώνυμό τους. Ο αδερφός του Σύφακα, ο Νικόλαος Κωνσταντουλάκης ή Πατερούλιος, έδωσε 4 παιδιά στον αγώνα κατά των Τούρκων. Ο ένας σκοτώθηκε στις Αλιάκες στο Θέρισο και οι άλλοι 3 κρεμάστηκαν από τους Τούρκους μαζί με τον πρόγονο της οικογένειά μας, τον Νικολούδη, που ήταν ξαδέρφια με τον Σύφακα. Κρεμάστηκαν στα Χανιά από τους Τούρκους, διότι είχαν λάβει μέρος στις καθαρίσεις των γενιτσάρων στα κάτω χωριά του Αποκόρωνα, δεν χρειάζεται να τα λέμε τώρα αυτά. Μετά τον Πατερούλιο και τα παιδιά του, το σκύπτρο της οικογένειας του Σύφακα πήρε ο μικρότερος αδελφός του, ο Αντώνιος Σύφακας, ο οποίος πήρε μέρος σε όλες τις επαναστάσεις κατά των Τούρκων που γίνανε από το 1821 μέχρι το 1897 που πέθανε σε μεγάλη ηλικία. Ήταν και αυτός καπετάνιος, αναγνωρισμένος, και αυτόν ακολούθησε ο Αντώνιος Σύφακας, ο εγγονός του, ο οποίος ήταν αρχηγός της επανάστασης του επαναστατικού στρατοπέδου του Ακροτηρίου, της επανάστασης του 1897. Και από εκεί και πέρα, στις ειρηνικές περιόδους, η οικογένεια Σύφακα συνέχισε να δίνει ανθρώπους που αγαπούσαν την πατρίδα και ασχολούνταν με τα κοινά, όπως τον Γεώργιο Σύφακα, ο οποίος διετέλεσε νομάρχης στο Λασίθι και στο Ρέθυμνο, ήταν δικηγόρος, και τον Αντώνιο Σύφακα, ο οποίος ήταν και αυτός νομικός και νομάρχης και επεβίωσε το 1953, ήταν ο τελευταίος άρενας αυτής της ένδοξης οικογένειας. Πέρα από αυτή την οικογένεια, το χωριό μας έχει βγάλει και άλλους. Έχει βγάλει τον Μανουσοσύφη, συγγενής και αυτός του Σύφακα. Οι δύο αυτοί σημειωτέων ήταν μοιημένοι στη φιλική εταιρεία. Το 1821. Ναι. Ο Μανουσοσύφης έδρασε και εκτός Κρήτης
και στη μάχη της Φακτηρίας και φυσικά τα μετέπειτα χρόνια αξιόλογη σημαντική δράση εδώ στην περιοχή είχε ο Ανδρέας ο Κακούρης, καταγόμενος και αυτός από την ίδια την Υμπριώτικη οικογένεια του Κωνσταντούλα, ο οποίος πήρε μέρος σε πολλές μάχες, διακρίθηκε στην πολιορκία του Βάμου κατά τη Μεταπολιτευτική Επανάσταση και επίσης ήταν και ο αρχηγός των αποκορονιωτών που συνέτρεξαν τον Ελευθέριο Βενιζέλο στο Θέρισο. Θεωρώ ότι είναι και άλλοι πολλοί βέβαια. Σχεδόν όλες οι οικογένειες του χωριού μας έχουν ανθρώπους που θυσιάστηκαν κατά τους αγώνες του έθνους. Τους τιμούμε όλους και σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που μας δίνετε την ευκαιρία να τα πούμε, να τα ακούσει ο κόσμος. Και σίγουρα αισθανόμαστε έτσι μεγάλη συγκίνηση, εγώ προσωπικά που βρίσκομαι σε αυτό το χώρο που τους τιμούμε όλους αυτούς. Έχουν κάποια σημασία αυτοί οι τρεις πέτρες, πώς να τις πω? Ογκόληθοι. Έχουν σημασία. Όταν θιάζαμε αυτό το μνημείο, ναι, ήμουνα και τότε στον Πολιτιστικό Σύλλογο μαζί με τον Βλάση το Μανουσάκη και ήταν μια συλλογική προσπάθεια. Το μνημείο αυτό έχει μια πονεμένη ιστορία. Να βρεις χώρο, να φτιάξεις, να κάνεις, να δείξεις τι θα βάλεις, ποια ονόματα θα γράψεις. Όλα αυτά είχαν την ιστορία τους, την οποία την έχω καταγράψει ευτυχώς. Και ήμουνα και από αυτούς που ασχολήθηκα τότε πολύ. Λοιπόν, ένας παλιός πρόεδρος του χωριού, ο Πλατσιδάκης ο Βαγγέλης, ήθελε διακαώ στο χώρο του μνημείου να βάλουμε κάτι που να μην πάθει ποτέ τίποτα, να μείνει εσαΐ όσο στέκει το χωριό. Είχε εντοπίσει λοιπόν αυτούς τους τις τρεις πέτρες σε ένα χωράφι στην περιφέρεια του Παϊδοχωρίου, παραδίπλα. Ναι. Και κάναμε ολόκληρο συμβούλιο, ολόκληρη διαδικασία πώς να πείσουμε τον ιδιοκτήτη να μας τους δώσει. Τελικά επίστηκε ο άνθρωπος, έβλεπε και αυτός μακριά, συμμερίστηκε τον πόνο μας εντός εισαγωγικών και τις βάλαμε εδώ με τη λογική ότι θα στέκουν πάντα μέχρι να στέκει το χωριό. Πάρα πολύ σημαντική ιστορία του χωριού σας και όντως άξιζε και μακάρι να είχαμε και περισσότερο χρόνο για να μιλήσουμε περισσότερο. Ήρθε η ώρα όμως να ακούσουμε μουσική, γιατί δεν λείπει και αυτό από το Μελιδόνι. Βεβαίως. Ούτε. Ούτε και το τραγούδι λείπει σίγουρα. Ούτε. Στον Αποκόρονα γενικότερα πιστεύω. Και εδώ που είναι ρίζα κιόλας. Βέβαια. Ειδικά στα ορεινά του Αποκόρονα. Οπότε πάμε. Θα σας έχω και μαζί μου, έτσι κύριε Μανολή. Φυσικά. Ο Βασίλης δεν το συζητώ. Οπωσδήποτε.
σένα καμί, που έχω για σένα καμί. Μικρός μου φαίνε το δουνιάστε μου και δε με φτάνει, δε μου και δε με φτάνει. Ήρθε η ώρα, φίλες και φίλοι, να σας διασκεδάσουμε από το όμορφο Μελιδόνι, αφού είδαμε τόσες ομορφιές, αφού πήγαμε ψηλά και αν πήγαμε σε ωραία μέρη. Γιώργο, γεια σου, ο Γιώργος ο Πετρακάκης στη Λύρα. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσεις το Μελιδόνι. Καλώς σας βρήκαμε. Είμαι σίγουρος ότι θα δείτε μόνο ομορφιές. Ωραία πράγματα. Είναι και μελιδονιανοί καλοί άνθρωποι, γούλντονε. Εσύ από πού είσαι? Εγώ είμαι από τη Λιτσάρδα, αλλά έχω πάει φίλους. Ωραία. Και τις αγαπώ και με αγαπούν και όταν μου είπανε, λέω θα έρθω κατευθείαν. Σε συνδέουν όμορφες στιγμές, ναι. Παρέα σίγουρα, με βέβαια, το χωριό. Βέβαια. Τέλεια. Και από τα τραγούδια, από τα ριζίτικα και αυτά που είναι μερικοί από εδώ που με ξεκινήσαν όταν. Τραγουδά, αρέσει το τραγούδι. Πολύ. Προφανώς. Από κόρονα και χωρίς τραγούδι δεν γίνεται. Ακριβώς έτσι. Ειδικά στα ορεινά. Ο Γιώργος ο Ζουλάκης στο Λαγούτο. Καλησπέρα και από μένα. Καλώς σας μίξαμε. Καλώς ορίσατε. Να είσαι καλά. Εσύ από πού είσαι? Από το Βάμο, από Κορώνο. Τέλεια. Ωραία και στο Βάμο. Θα πάμε και εκεί. Και ο Κυριάκος που τον γνωρίζω και από προηγούμενη εκπομπή. Ο Κοντεκάς, σε ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που ξανασμίξαμε. Να είστε καλά και εμείς χαιρόμαστε πολύ που σας ξαναβλέπουμε και ευχαριστούμε και τη φιλοξενία του Μορφοχωριού. Έχω κι εγώ πολλούς φίλους και είναι ένας πολύ ιδιαίτερος τόπος εδώ πέρα. Mm-hmm. Νομίζω ότι τελικά και αυτό είναι, οι άνθρωποι κάνουν τον τόπο και βέβαια. Αυτό το είδαμε και σήμερα στο όμορφο Μελιδόνι. Βασίλη μου, που μας αγκαλιάσατε, που μας ξεναγήσατε όλη μέρα σήμερα γύρω-γύρω. Είναι κοντά μας ο πρόεδρος του χωριού. Βεβαίως. Mm-hmm. Έχουμε κοντά μας τον Σπύρο τον Νικηφοράκη, τον πρόεδρο του χωριού, που αν θέλει μπορεί να πει δύο λόγια. Αν μη τι άλλο, να τον καλησπερίσω. Καλησπέρα σας. Σαν τωρινός πρόεδρος της κοινότητας εδώ θα σας καλωσορίσω στο μικρό από άποψη πληθυσμού χωριό, αλλά μεγάλο σε ιστορία και προσφορά σε όλους τους αγώνες του έθνους, όπως θα σας είπε και ο Βασίλης. Όλα τα μάθαμε, πραγματικά. Με την τελευταία απογραφή, οι μόνιμοι κάτοικοι είναι, ανέρχονται γύρω στους 117. Mm-hmm. Οι περισσότεροι ασχολούνται με τη γεωργία και τη χθινοτροφία. Αντιμετωπίζουμε κάποια προβλήματα και σας ευχαριστούμε πολύ που έρχεστε εδώ στα μικρά χωριά για να αναδείξετε τα προβλήματά μας. Διότι εδώ οι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία και την χθινοτροφία. Δύο βασικά πράγματα είναι, θέλουν το νερό, το φως, και να μπορούν με τους δρόμους να πηγαίνουν στις δουλειές τους και να εξυπηρετούνται. Δεν είμαστε τουριστικό μέρος εμείς εδώ και είμαστε λίγο παραμελημένοι, ας το πούμε, σε σχέση με τα χωριά τα τουριστικά. Και γι' αυτό σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε εδώ να αναδείξετε τα προβλήματά μας, να τα δει ο κόσμος, να τα δουν. Και ομορφιές αναδείξαμε εμείς. Την αξία που έχουν. Και είναι την αξία του. Βεβαίως, βεβαίως, έτσι όπως το λέτε. Δεν θα σας καταγράψω. Εγώ ευχαριστώ εσάς και όλους όσους συνάντησα και όσους βλέπω και τώρα στην παρέα μας. Και να πω, φίλες και φίλοι, ότι είμαι στην πλατεία του χωριού, στο καφενεδάκι που είναι εδώ στην πλατεία, που ονομάζεται η Θέλησης. Γιατί έχουν θέληση. Σου λέει, μωρέ, μέσα να πιούμε μια τσικουδιά, πιούμε ένα κρασί, στρώσαν τραπέζι, κάνανε τα όσα. Με τον κύριο Βαγγέλη να ηγηθεί της κατάστασης όλης και τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που βλέπω δύο αγάπες και έχει στους τοίχους. Mm-hmm. Μία είναι η ομάδα του και η άλλη είναι τα αεροπλάνα. Γίνεται λοιπόν να έχεις γυρίσει. Αγαπητέ κύριε Ευαγγέλη μου, όλο τον κόσμο και τελικά κατέληξες πάλι στο Μελιδόνι. Αυτό έλειπε. Αυτό έλειπε. Πού θα πήγαινα πες. Πού θα πήγαμε. Σας ευχαριστούμε γιατί που ήρθατε στο όμορφο Μελιδόνι. Σας καλωσορίζουμε στο παραδοσιακό καφενείο πριν 72 ετών από το συγχωρεμένο του πατέρα μου με την ονομασία Η Θέλησης. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς ευχαριστούμε και ήταν τιμή μας. Θα σας φιλοξενήσουμε στο χωριό. Ήταν λοιπόν ένα καφενείο από την αρχή, από πριν, από τον πατέρα σας και συνεχίζει. Και προσπαθούμε να το διατηρήσουμε. Μπράβο. Ναι, ναι. Και στην αρχική του μορφή. Και πώς ήταν. Αυτό είναι το σημαντικό. Ναι, ναι. Αυτό είναι το σημαντικό. Όπως ήταν και όπως ήταν στα χωριά τα παλιότερα τα καφενεία που ήταν και μπακάλικο που πουλούσε διάφορα πράγματα. Λίγο έτσι δεν είναι και έτσι και το συνεχίζει. Ναι. Μάλιστα. Το ανέφερα για τα αεροπλάνα. Υπτάμενος πόσα χρόνια ήταν, άρα και πόσα. 34. Και αν έχει γυρίσει τον κόσμο. Όλο. Και ερχόσουν στα παιδικά σου χρόνια, για να σε πάω λίγο πίσω.
Έτσι που ήταν και μπακάλικο εδώ το καφενείο, να πάρεις κάτι, να παίζετε έξω στις αυλές, εδώ στη γειτονιά και στην πλατεία, ε. Βέβαια, και είχε και αρκετά παιδιά τότε και παίζαμε και μπακάλικο και παγωτά και όλες μας παιδικές αυλήσεις. Καθόταν οι μπαμπάδες στο καφενείο και εσείς απ' έξω παίζατε. Ήταν εδώ στην πλατεία και παίξω στους δρόμους. Είχαμε και ατυχήματα βέβαια ενίοτε, αλλά εντάξει, σαν παιδιά. Τέλος πάντων, εντάξει, θα ήθελα να αναφερθώ και σε κάτι άλλο, το οποίο ξέχασα να αναφερθώ πριν, η αλήθεια είναι. Ότι το Μελιδόνι, εκτός από τα άλλα ενδιαφέροντα που σου έδειξα και το σπηλαιολογικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει ψηλά στη Μαδάρα με τα βάραθρα αυτά, υπάρχει και έντονο στοιχείο σπηλαιολογικό εδώ νότια του χωριού. Υπάρχουν δύο σπηλιές, οι οποίες μάλιστα είναι και επισκέψιμες και από την αρχαιολογία καταγεγραμμένες ως αρχαιολογικοί χώροι, διότι έχουν βρεθεί ευρήματα και στις δύο. Έχουν βρεθεί από νομίσματα μέχρι πιθάρια κτλ. Ακριβώς. Είναι η λεγόμενη σπηλιάρα, η γουργούθια που τη λέμε εμείς. Και είναι και η σπηλιά, η τρύπα του Λεντάκα που λέγεται κανονικά. Η Λεντάκα την οποία λέμε. Είναι νότια του χωριού, με μια διαδρομή περίπου 10 λεπτών πεζοπορική διαδρομή και ανάμεσα από τις δύο σπηλιές αυτές υπάρχει ένα πολύ ωραίο πηγάδι, το οποίο χρησιμοποιούσαν τα παλιότερα χρόνια για ίδρυυση. Ένα θολωτό πηγάδι πέτρινο, πελεκημένο μέσα στο βράχο, και όλη αυτή η διαδρομή, η οποία ξαναλέω είναι πολύ κοντά στο χωριό, είναι μια φοβερή, σε μια φυσικού κάλους περιοχή, είναι μια φοβερή εναλλακτική διαδρομή για τουρισμό, τον εναλλακτικό τουρισμό που λέμε. Και είναι πάρα πολύ κοντά στο χωριό. Θέλω να καταλήξω ότι εκτός από το ορεινό κομμάτι που πραγματικά μπορεί να το επισκεφθεί και έχει επισημανθεί σαν μονοπάτι κτλ., μπορεί να εκμεταλλευτούμε και το κομμάτι κοντά στο χωριό. Βέβαια. Πολύ σημαντικό και καλά κάνεις το αναφέρεις από τη στιγμή που είναι κιόλας επισκέψιμα. Άλλο ένα μονοπάτι που μπορεί κανείς να κάνει τη βόλτα του, αλλά και αυτές οι υπέροχες σπηλιές που μας περιγράφεις. Πολύ ενδιαφέρον. Είναι, πραγματικά. Ωστόσο, αγαπητέ Βασίλη, μου χρωστάς κάτι από το πρωί. Μια μαντινάδα που να λέει κάτι για τον μπαλκόνι του Αποκόρωνα. Που όπου και αν ρώτησε και είπα, θα πάω στο Μελιδόνι. Α, θα πάω στον μπαλκόνι του Αποκόρωνα. Αυτό έτσι το λένε, να ξέρεις, μου λέγανε. Το λένε. Το λένε. Το λένε από παλιά. Μπαλκόνι του Αποκόρωνα, λέει, είναι το Μελιδόνι. Έχει απετάει η σκέψη μου. Έχει ο νους μερώνει. Α, καταπληκτική μαντινάδα. Σ' άρεσε. Γιατί όντως μερώνει ο νους σου στα ψηλά, ασφάλτως, στα ωραία. Και γενικά, νομίζω στο Μελιδόνι, φίλε μου Πατατούκο, να σε καλά. Γεια σου, αρετέ αρχόντισσα. Πάμε μουσική, πάμε να αφιερώσουμε σε όλους όσους είναι από το Μελιδόνι, από όπου και αν μας βλέπουν, γιατί μπορεί να είναι σε διάφορα σημεία, έτσι. Σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο, διαδικτυακά θα δουν την εκπομπή. Ό,τι παίξετε για όλους και για όσους είναι εδώ. Ματένια πέτρα. Και μια ματένια πέτρα όσοι θέλατα μόσο με τα μάτι με ξεπέτα. Όσοι θέλατα μόσο με τα μάτι με ξεπέτα. Ω παλαιό. Για σε μη μου πράσινος είναι αρρώσμαρης και μπράβος ο άνθος του. Και μπράβος ο άνθος του κι απ' αγαπά μελαχρινή σκληρός είναι ο καημός του. Κι απ' αγαπά μελαχρινή σκληρός είναι ο καημός του. Απ' που
να ειδώ το τόξο σου μια ταχυνή σπασμένο. Απού να ειδώ το τόξο σου μια ταχυνή σπασμένο. Για σε μη μου γαλάζια πέτρα να φορείς, γαλάζια πέτρα να φορείς πριχού να βγεις Σεργιάννη. Πριχού να βγεις Σεργιάννη, γιατί σε τόσο όμορφη μάτι να μη σε πιάνει, γιατί σε τόσο όμορφη μάτι να μη σε πιάνει. Αν είναι μια να σε θωρώ και δέκα να σε χάνω, φεύγω μασίματες φιλιές, όποτε θέλω κάνω. Όποτε θέλω κάνω, όποτε θέλω κάνω. Αν είναι μια να σε θωρώ και δέκα να σε χάνω. Παίζεις με μα δεν παίζω με, γελάς με δεν γελούμε, κι όσα κατέχεις ξυπνητή κατέχονται κοιμούμε. Κατέχονται κοιμούμε, κατέχονται κοιμούμε. Παίζεις με μα δεν παίζω με, γελάς με δεν γελούμε. Ορίσετε στο όμορφο Μελιδόνι. Πάει στο όμορφο Μελιδόνι, χωριό με τόσες όμορφιες και ποιος δεν καμαρώνει. Με εκείνα φτάσαμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής. Φυσικά από κόρνας χωρίς ριζίτικο δεν γίνεται, οπότε όπως το έχω πει σήμερα 2-3 φορές, οπότε θα κλείσουμε με ένα ριζίτικο τραγούδι από όλη την παρέα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ πρώτα-πρώτα στο Βασίλη που με ξενάγησε σε όλο το χωριό. Στο φίλο μου τον Πατατούκο που ήρθε κοντά μου. Καλώς ορίσετε. Να είστε καλά. Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους σου λωνώ το Μελιδονιανό, σου κάνω ένα μαντήλι δώρο και σου λέω, βέβαια σαν θα την πω τη Μαντινάδα, για δεν μπορώ να τραβήσω πρόνο. Το δώρο μου είναι μικρό, δεν έχει τόση αξία. Θέλω να γίνει θύμιο παντοτινής φιλίας. Αριστεία. Μα δεν μπορώ. Ευχαριστώ να πάρα καλά, πολύ. Να είστε καλά. Να πω άλλη μια. Ναι. Είχα καιρό να δω μορφιές. Να μπεγεντήσω κάλλη.
Παρέα μερακλίδικη, ποιο θα σου βρει ψεγάδι. Α, σα αρέσει, δεν ξαναλέω. Κάτι κι άλλο να δεν τη λέω. Δεν μπορώ να τραγουδά. Συγγνώμη, παιδιά, δεν θέλω να προσβάλλω από καλοσύνη. Το μαντήλι είναι εκ μέρους πουλωνό το Μελδόνιανο, αριστεία. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ όλους σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω, εγώ τώρα θα το βάλω έτσι, ας με συγχωρέσουν αν δεν πρέπει, αλλά είναι τιμητικό, είναι υπέροχο. Ευχαριστώ από την καρδιά μου όλους και για αυτό το δώρο και για όλη τη σημερινή ημέρα. Με συγκίνησαν. Ένα μεγάλο και ξεχωριστό ευχαριστώ στον κύριο Μανώλη τον Λυκολούδη, που από αυτόν ξεκίνησε αυτή μου η επίσκεψη. Μια κουβέντα είπαμε μαζί κάπου που συναντηθήκαμε. Ευχαριστούμε πολύ, αριστεία μου. Συγχαρητήρια και σε σένα και στη σκηνοθέτηδα και στους λήπτες αυτής της εκπομπής, γιατί μας ένωσε η εκπομπή σου, μας έκαμε μια γροθιά και μας δίνει δύναμη και αισιοδοξία για το μέλλον. Έχει και πάλι ευχαριστούμε. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε αυτή η εκπομπή με μια κουβέντα με τον Μανώλη που είπαμε. Να είστε καλά όλοι σας, όσους συνάντησα, όσους βοήθησαν για αυτό σήμερα. Βαγγέλη, ευχαριστώ ξανά για τη φιλοξενία στον χώρο σου. Και σε εσάς ένα μεγάλο ευχαριστώ. Κλείνουμε με ριζίτικο. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα από κάποιο άλλο χωριό. Με συντροφιά νέκα εμεσή ντροφιά ανεκάθουμου μαξιά εμαξιά κέτη μαξιά κέτη με νίνατι, με νίκησι ντροφιά αγκάνα κι σι ντροφιά αγκάνα ρημέ. Με σι ντροφιά Yeah.
μαγωδεθέ λόνα μαγωδεθέ λόνα το πω για γιατί δεν το, γιατί δεν το κατέχω καλά, κατέχω μα πάλι για άτεσαι, μα πάλι για άτε σε τροφιά. Yeah.